Ρεύματα 100% καταπληκτικό παντοσκοπρόχο πινοκαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Έλεγα νωρίτερα, και είπα λέω, τι γίνονται όταν έρχεσαι εσύ φορτσάτος ρε, δεν πω εγώ, εντάξει. Προσπαθώ να είμαι κάθε μέρα να έχω ενέργεια φουλ αυτά και τα λοιπά, να έρθεις να μπεις με ορμή, να μπεις με διάθεση αυτά και τα λοιπά, με ενέργεια. Και έρχεται ο ηχολήπτης, αδερφός ηχολήπτης, Σωτήρης Ασκαλάκης και λέει φίλε άστα, το μωρό το βράδυ ξύπνησε αυτά και τα λοιπά και είμαστε με μία ώρα ύπνο, κοιμήθηκα 5, ξύπνησα 6 και κάτι ψηλά για να έρθω. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που ο ηχολήπτης είναι αδερφή που θα λέγω σήμερα. Μη γελάς, από σένα δεν έχω παράπονο. Σε προηγούμενη δουλειά, δεν μιλάω για το προηγούμενο ραδιόφωνο, αλλά σε προ, ας μην πούμε, έτυχε πηγαίνοντας κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, για να μπούμε δηλαδή 8, για να μπούμε ρε παιδί μου 8, 8 και 5, 8 και 7, να κοιμηθεί ο ηχολήπτης. Έτυχε να κοιμηθεί. Κανονικά φίλε πάνω στην κονσόλα. Εντάξει, ήταν και μεγάλο το διάλειμμα. Οκ. Λεβέντη! Τι έγινε, τι να γίνει, φίλε. Τελείωσε η εκπομπή, είναι 10 ώρα. Δεν με βοήθησε καθόλου. Έχει ανοίξει τη φέτα μόνο και τίποτα άλλο, ας πούμε. Αλλά εδώ είμαστε. Και εσένα θα σε ανεβάσουμε, αγοράκι μου. Δεν έχουμε, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Ελάτε. Στην παρέα μας, μία σήμερα πραγματικά μία τζούφια Πέμπτη. Φιλικό δεν έχει. Μουντιάλ δεν έχει, πρωταθλήματα δεν έχει, Σαββατοκύριακο δεν είναι, δηλαδή, μεταγραφές δεν έχει, κάτι φοβερό χθες δεν έχει γίνει, πέρα ότι κάνουν μπλόκα για να μην πηγαίνει ο κόσμος εκεί που μιλάει ο Τσίπρας, να πει την άποψή του, να εκφράσει την αντίρρησή του για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, δηλαδή, μια κατάσταση, μια τζούφια Πέμπτη σήμερα, μια τελείως κουκουρούκου μέρα. Αλλά τέτοιες είναι που γουστάρουμε εμείς, γιατί θα κάνουμε και σήμερα μια πολύ ωραία εκπομπή. Θα βάλουμε στραγουδάρες μας, θα δώσουμε ένα υπέροχο μίξερ χειρός από την Boss και την ηλεκτρονέτ που αποκύνει την Κολοίδη. Θα σας πω για την Πίκα Μαργά, θα σας πω μετά τους χορηγούς. Οπτικά Μανολόπουλος φυσικά, γυαλάρες έχουμε. Εκεί ό,τι θέλετε και ό,τι επιθυμείτε, εκεί θα το βρείτε. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι για το ρεύμα σας, Βολτέρα, εκεί θα πάτε. Στη Βολτέρα θα βρείτε αυτό το οποίο αγαπάτε, το οποίο θέλετε, 475-308. Κορυφαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε. Όταν λοιπόν έχεις κάθε μέρα συνηθίσει δύο μάτς και είσαι σε μια εγρήγορη, ρε παιδί μου, σε μια ποδοσφαιρική αυτή. Να, μπήκαν και τα φιλικά μέσα, είδαμε και τα φιλικά της ομάδας. Οπότε είσαι μια δεκάτηση σε ξαφνικά νηστεία. Ξεραίλα ρε παιδί μου. Βρίσκεσαι χθες, γεμίσαν οι παιδότοποι βέβαια. Βγήκαν οι σύζυγοι βόλτα με τις κυρίες, διότι σου λέει τόσο καιρό, ξεκινήσανε από την ημέρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Άντε νομίζω άλλη μία μέρα δεν είχε. Νομίζω μία μέρα. Από τους ομίλους να πούμε στους 16. Αλλά από τις 14 Ιουνίου έχει πάει το πράγμα φουλ, σερί. Χθες ο μήνας είχε 4 Ιουλίου. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που θα έβλεπαν, ας πούμε, και Νέα Ζηλανδία, Ονδούρα. Εντάξει, κάνεις και μια ψιλοεπιλογή. Κάνεις μια επιλογή, δηλαδή, έχει δυο μάτσες με τι θα δω. Να δω, θα δεις Σουηδία, Ελβετία. Κάνεις μια αυτή. Υπάρχουν άλλοι που δεν χάνουν, βλέπουν και τα pre-game. Βλέπουν και τα μετά, παίζουν και τα corner. Όπως το παλικάρι που συνάντησα εχθές. Εκεί στο πατρικό μου, κατεβαίνοντας στην Τούμπα. Μου λέει τι γίνεται, άσε λέει άμα σου πω λέει τι κέρδισα προχθές τι. Ποιος τερματοφύλακας από τους δύο θα πιάσει πρώτος την μπάλα. Στο μάτς λέει της Βραζιλίας. Λέω υπάρχουν και τέτοια κανονικά λέει. Ποιος από τους δύο θα πιάσει πρώτος την μπάλα. Του λέω ξέρεις, μου λέει ποιος. Αυτός! 1-0. Όχι ρε φίλε λέει. Και μόλις είδα λέει σκέφτηκα λέει να σου τη φέρω. Φίλε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Χαιρετίσματα στον συγκεκριμένο Λεβέντη, Παναγιώτης. Συγκεκριμένα να στείλω χαιρετίσματα στον μπαμπά με τα 6 παιδάκια που ήταν στο Σκλαβενίτη χθες στην Ευκαρπία. 6 παιδιά. 6. Γεια σου φίλε μου.
Στο στρατιωτικό που με χαιρέτησε μαζί με την οικογένειά του επίσης. Δηλαδή να πούμε τα χαιρετίσματά μας σήμερα, φίλο. Να μην ξεχάσω. Να μην ξεχάσω. Ανοίξαμε και το μπλιμπλίκι μας. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Ωραίες Ιουλιανές εκπομπές του Ιουλίου. Που πάντα το ερώτημα γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σανδάλια, αυτό ήταν, παιδιά. Επειδή λέει ήταν Ιούλιος. Αυτός που το σκέφτηκε δεν είναι ευφιέστατος. Όπως επίσης πάρα πολύ ωραίες διαφημίσεις, φίλε, του Lidl, που είναι η τύπησα και προσπαθεί να ψήσει τον τύπο, είναι βαρύς με την εφημερίδα. Και λέει, άντε σήκω πάμε να πάρουμε, λέει, μακαρόνια, λέει, να πάμε με τη μαμά, λέει, στο Lidl, με τη μαμά της, δηλαδή με την πεθερά του. Αδιάφορος αυτός. Λέει, βρες ρυθμό. Και τι του κάνει. Πάμε για ψώνια, πάμε για ψυμπά, αυτός, πάμε για ψώνια, πάμε να πάρουμε στη μάνα μακαρόνια. Και το σηκώνει τον καναπέ. Έχει κι άλλο ένα που είναι δύο, που λέει, δεν πήραμε νερά, δεν πήραμε χυμό. Μπύρες πήραμε για να πάμε τελικό. Λέει, εντάξει, λέει, πήγαινε τώρα να πάρεις, λέει, νερά. Δηλαδή, έχουν μπει σε τέτοια μουτ οι διαφημίσεις. Όλοι βέβαια, κανένας δεν λέει τη λέξη Μουντιάλ, γιατί αυτό πληρώνεται. Για να πεις Μουντιάλ, Ρωσία και τέτοια, όχι. Ο άλλος δείχνει, ας πούμε, μια μπάλα που πάει σε ένα πλεκτό, πάρε τώρα πατατάκι, τάδε. Ή τώρα που θα έχει τη μεγάλη διοργάνωση. Απαγορεύεται να πω συγκεκριμένες λέξεις, βλέπετε, έτσι. Παίξε και εσύ την μπάλα σου και τα λοιπά, πιάσε τα μπαλάκια και τέτοια πράγματα. Πιάσε τα μπαλάκια, πιάσε τα μπαλάκια, είναι σε κλήρωση. Ποδαιμόνιος Έλληνας στο παρελθόν, το λαμόγιο είχε σκεφτεί να τα βάλει όλη νύχτα στην κατάψυξη και αυτός που έβαζε τα χέρια να ξέρει ότι είναι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού τα δύο παγωμένα, αυτά μαζί δεν θα τα βγάλεις. Άντε να σκεφτείς, δηλαδή πραγματικά αυτός που σκέφτηκε δεν πρέπει να βραβευτεί. Η σκέψη δεν είναι παραπάνω από δαιμόνια, δεν είναι πραγματικά ιδιοφυής. Βλέπεις εσύ, 50 μπαλάκια μέσα σε ένα μαραφέτη, σε ένα κουλουβί, γυρίζουν όλα, βάζουν όλα το χέρι, όλα τα μπαλάκια ίδια, άκου. Επειδή δηλαδή δια της όψεως, δια της οράσεως δεν μπορούσε να κάνεις τη λαμογιά, δια της αφής. Έπιανε λοιπόν ο άλλος τα δύο που ήταν στην κατάπτυξη όλη νύχτα, τάκ, ο, μα, το παγωμένο, να γιατί δεν έβγαινε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μετά το κάνανε έτσι. Τι είχαν περισσότερο βάρος όταν το κάνανε έτσι. Μετά που δεν έμπαινε χέρι. Ακριβώς. Μετά δεν ξέραμε τι βάρος έχει όταν δεν έμπαινε πλέον χέρι και έμπαινε το κλουβί που κλουπ. Το ρίχνει από κάτω όπως γεννάει κότα το αυγό. Άμα θέλεις, άστο φίλα. Αλλά αυτό με τα μπαλάκια στην κατάψυξη. Δηλαδή λες πραγματικά ποιος το σκέφτηκε, ρε παιδιά. Να πάμε να το πούμε φίλε. Τι λαμογιά έχεις κάνει εδώ, πιάνει το μάτι σου, αυτό. Εντάσσεται φίλε στην ταχυδακτηλουργική πλέον. Είσαι ο Μάικ Λαμάρ, είσαι ο Ξανθός Μάγος, είσαι ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Δεν είσαι απλά ένας που κάνει μια κλήρωση. Τσουκ έβαζε, δεν ξέρω αν ήταν κοπελίτσα, αν έβαζε ο ίδιος ο, να πούμε, υπεύθυνος κλήρωσης και σου ξουμούξου, devoted development, archivement management of the solution. Δεν ξέρω αν ήταν ο υπεύθυνος. Αλλά άμα θες να βρεις όμως, πραγματικά βρίσκεις. Μετά αναρωτιόταν ο κόσμος, καλά ρε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γιατί δεν έχω πέσει μια φορά στα πρώιμη τελικά. Να φάνω ένα στον άλλο. Πώς γινόταν και πηγαίνα πάντα τελικό, ας πούμε. Καταλάβατε. Παρακολουθούμε λοιπόν ένα από τα πιο ωραία μουντιάλ που έχουμε δει ποτέ. Εγώ βλέπω, αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος το μέτρημα, δηλαδή. Είδα το πρώτο Μουντιάλ το 78. Ήμουν βέβαια 7 χρονών. Θυμάμαι μόνο τον τελικό με τον Μάριο Κέμπε στην Αργεντινή εκείνη. Αμυδρά, ότι μαζευτήκαμε σε ένα σπίτι στη Γερμανία που ζούσαμε τότε με τους γονείς μου και ένας που είχε τηλεόραση έχρωμη, είδαμε εκεί τον τελικό. Και θυμάμαι τους μπαμπάδες που ήταν ένα πολύ μεγάλο, σημαντικό γεγονός. Πήγαμε κι εμείς, κάθισα μπροστά λοιπόν και είδα για πρώτη φορά παγκόσμιο κύπελο. Αν το 78 ήταν το πρώτο τελικό, έχω δει 11 Μουντιάλ. Πώς έχω δει, Σωτήρη, εσύ που είσαι άσος. Για βάλ να δεις. Λογικά. Έτσι, σωστά τα μετράω. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο ωραία μουντιάλ. Δεν συζητάω. Το προηγούμενο της Βραζιλίας, άνοστο. Άσμο, άχρωμο. Θυμάμαι μόνο την εφτάρα της Γερμανίας στη Βραζιλία. Το προηγούμενο, δηλαδή το 2010 με τις βουβουζέλες αυτά και τα λοιπά, επίσης δεν θυμάμαι κάτι. Πάμε στο 2002, εκεί. Το 6. Εκεί στη Γερμανία. Ναι, με τη Γαλλία, με την κεφαλιά, Ζιντάν, αυτά και τα λοιπά, εκεί που το πήρε η Ιταλία, είχα παίξει και η Ιταλία κιόλας, το θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, εκεί ναι,
Το 2002, α, Κορέα, Ιαπωνία, μπρόξιμο εκεί, θυμάμαι. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι δεν. Αυτό το Μουντιάλ εδώ είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε δει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που είναι ωραίο αυτό το Μουντιάλ. Ένας μπήκε αυτό το αναθεματισμένο το VAR και σου δίνει την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι πιο δίκαια. Άσε που υπάρχει αυτό το suspense όταν σφυρίζει ο άλλος και λες κάνει έτσι το χεράκι με την οθόνη, λες έχει γούστο να το πάρει πίσω τώρα. Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει εδώ το VAR στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχετε εσείς καμία ψευδέστηση ότι θα φύγει ο διαιτητής να πάει στο VAR και θα πάνε μαζί και οι παίκτες πάνω από το κεφάλι του? Ε, ότι εδώ βλέπετε τον αφήνουν, πάει μόνος του στο καμαράκι εκεί. Έχει και τη Τζαμαρία για να αποφύγει να πούμε τίποτα φτισήματα. Λέμε, δεν νομίζω ότι φτιάχτηκε αυτό το προστατευτικό τζάμι, το plexiglass. Νομίζω είναι για άλλες χώρες, όχι τώρα για το Μουντιάλ. Ότι φτιάξα τον plexiglass. Εσείς τι λέτε, θα τον αφήνουν τον διαιτητή, ειδικά αν είναι σαν αυτά τα μπουμπουκοβλάστερα που σφυρίζανε να μου κάτι αρετόπολη, καλά αυτοί τελειώσαν, αλλά θέλω να πω ρε παιδί, κάτι κομμύνιδες, κάτι αυτοί. Θα τον αφήσουν οι πες να πάει μόνος του να δει στο VAR. Λέω τώρα, απορίες εκφράζω ρε παιδί μου, απορίες εκφράζω. Είναι λοιπόν ένα Μουντιάλ το οποίο έχει εκπλήξεις. Διότι φύγανε νωρίς, καταρχήν δεν πήγαν Ιταλία, δεν πήγαν Ολλανδίες κτλ. Που ήταν μεγέθη είναι αυτά. Και φύγαν από νωρίς κάτι Γερμανίες, κάτι Ισπανίες, κάτι Αργεντινές, κάτι Πορτογαλίες που πολλοί θεωρούσαν ότι θα προχωρήσουν. Και βρέθηκαν τώρα εδώ να είμαστε με κάτι χώρες που δεν τις έλεγες και φαβορεί. Η Ρωσία, τώρα η Κροατία, το Βέλγιο, η Ουρουγουάη. Εντάξει, στα φαβορεί είναι φυσικά Γαλλία. Είναι η Βραζιλία, ναι, οκ. Okay. Αλλά είναι ένα ωραίο Μουντιάλ. Είδαμε ωραία μπαλίτσα. Είδαμε εκπλήξεις. Είδαμε ότι μειώθηκε η ψαλίδα μεταξύ μεγάλων και μικρών. Και αυτό αρέσει. Αυτό το γουστάρει ο κόσμος. Στα δικά μας, στα του καημού, 2.635 εισιτήρια διαρκείας. Η κάψα του κόσμου, η τρέλα του, δεν φεύγει. Ούτε με κρύους κουβάδες, το ξαναλέω. Χωρίς να υπάρχει τώρα το έναυσμα της μεταγραφής. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός πάει να πάρει τώρα, δεν έχει πάρει έναυσμα επειδή τρελάθηκε, ας πούμε, με την απόκριση του Χατσερίδη, άσε που αυτό έγινε και πολύ νωρίς. Δεν υπάρχει μία μεταγραφή τώρα να πει, άντε πάμε, τύπου Μπερμπάτοφ, ας πούμε. Αν και έχω ξαναπεί, ο Παοκτσής το επισημαίνουμε συνέχεια, γιατί βλέπω ότι σε διάφορες εκπομπές εξακολουθούν στην αρένα να λένε Παοκτσής. Παοκτσής δεν υπάρχει. Υπάρχει παγωτατζής που είναι ταυζήτα. Υπάρχει αεκτζής με ταυζήτα. Οκ. Okay. Είναι παοκτζής. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί. Έτσι. Ταυσίγμα. Όπως το επίθετό μας. Δεν είναι ταυζήτα. Είναι ταυσίγμα. Παοκτζής. Κάποια στιγμή θα το συνηθίσουν. Και στην Ερασπορ. Βγαίνουν που και που. Παιδιά, και λέει, παιδιά, λέει, δεν είμαστε παοκτζή με τζ. Είμαστε με ταυσίγμα. Γιατί έτσι, ρε, γιατί έτσι γουστάρουμε. Πάρα πει γιατί. Γιατί σε λένε δασκαλάκι, γιατί σε λένε τσατσαρό και όχι κατσαρό. Λέει το ίδιο πράγμα είναι. Αυτοπροσδιορίζομαι. Αυτή δεν είναι η ονομασία μου. Δεν επιλέγουν άλλοι την ονομασία μου, ειδικά όταν είναι ψεύτικοι. Οποιαδήποτε ομοιότητα με διπλανές και γειτονικές χώρες και με πολιτικούς που κάνουν φρούριο την πόλη για να μην φτάσει ο Κοσμάκης απλά ειρηνικά να εκφράσει την αγανάκτησή του και τη στεναχώρια του για το ξεπούλημα της ιστορίας είναι τελείως συμπτωματική, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά να δούμε τις προσεχείς μέρες. Δηλαδή η ματσάρα αύριο είναι Βραζιλία-Βέλγιο. Το μυαλό μας όμως εξακολουθεί να είναι στο τι θα γίνει με την ενίσχυση της ομάδας. Έχουμε φύγει από τη σκέψη ότι αμάν να προλάβουν αυτοί που θα έρθουν να παίξουν με τη Βασιλεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το εξέφρασε και στην δήλωσή του ο Λουτσέσκου, ο οποίος περίμενε νωρίτερα να έχουν έρθει ο center for, ο κεντρικός half και στην πορεία και ο αριστερός μπακ, γιατί είπαμε ο άλλος φτερνίζεται και παθαίνει κάταγμα στον Αφιένα, δακρύζει και παθαίνει καταράκτη, αλλοπικίαση, πλατυποδία, βροχοκύλη, ανεμογκάστρι, ό,τι μπορεί να υπάρχει. Μέχρι και έφαγε κρυθαράκι, λέει ο Λεβέκ, τον καλέσανε, έφαγε κρυθαράκι και το έβγαλε στο μάτι. Κατευθείαν, με το που πήρε την πρώτη πυρουνιά, τσάκα έβγαλε κρυθαράκι στο μάτι.
Ας ελπίσουμε να μην ξαναγίνουν τέτοιου είδους λάθη. Διαφωνώ με αυτό που διάβασα κάπου χθες. Και τι είναι? Δικά σου είναι, λέει, τα λεφτά και τα πονάς. Τα πονάω, ρε μπιμπιπ, σαν να είναι δικά μου, θέλω να σου πω. Μακάρι να τα πονούσαν όλοι όπως τα πονάει η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, του ΠΑΟΚ. Τα πονάμε γιατί και μέχρι πρόσφατα μέναμε εκτός Ευρώπης για να παίξει η Χαλκιδόνα, να πούμε, ο Ατρόμητος, και πουλούσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε για να επιβιώσουμε και είχαμε και ένα άγχος αν τα πάρουμε άδεια και θα μας αφήσουν να παίξουμε. Και περάσαμε από τέτοια πράγματα που δεν τα ξεχνάμε. Και ερχόταν και ο κάθε τυχάρπαστος να μας κάνει το σωτήρα. Κάτι βάρκες, να πούμε, χωρίς μηχανή. Κάτι καπετανέοι. Κάτι τύπη με μαγιό, κάτι τέτοια. Δηλαδή περάσαμε από τέτοιες φάσεις. Δεν είναι όμορφο να ξεχνάμε από πού περάσαμε. Όχι πριν 42 χρόνια. Πριν από μία δεκαετία. Άρα λοιπόν τα πονάμε, ναι, μπορεί να κάνει έκπληξη σε κάποιους. Και το συζητάω πολλές φορές έξω. Το ότι έχει λεφτά αυτός ο άνθρωπος, έχει λεφτά απίστευτα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του τα τρώνε, ας πούμε, οι διάφοροι μανατζαρέοι, ξέρω εγώ, οι διάφοροι συμβουλάτορες ή οι διάφοροι παίκτες που έρχονται και κάθονται πάνω στα παχυλά του συμβόλαια. Τα πονάμε τα χρήματά τους. Αυτά που ξοδεύονται άσκοπα. Δικά σου είναι, λέει. Δικά μου, θέλει. Τα νιώθω σαν δικά μου. Και αφού τα δίνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί να μην πιάσουν τόπο? Γιατί να ξοδεύονται για έναν Μπρίκιτς, ας πούμε, που ήρθε και δεν έπαιξε ποτέ? Λεφτά! Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Για τον Λεβέκ ή για τον κάθε Λεβέκ. Ή για διάφορους που ήρθαν και δεν ακουμπήσαν ποτέ. Και δεν είναι μομφή για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο. Γενικά όλοι αυτοί που ήταν τα χρόνια αυτά και μας φορτώσανε με διάφορους τώρα. Πιάσε να δεις. Νέτσιτ, Χούσεν, Μαντούρο, Καμαρά, Ολίσε, παίκτες που ήρθαν, Βιβιάν Ματέους, Κουμάλο, παίκτες που ξοδεύτηκαν πακτολή χρημάτων και δεν έπιασαν, δεν ακούμπησαν, δεν άφησαν ποτέ τίποτα. Δεν άφησαν τίποτα. Ναι, τα πολλάμε λοιπόν τα χρήματα αυτού του ανθρώπου. Σαν να είναι δικά μας τα πονάμε. Όταν βλέπουμε ότι ξοδεύονται χωρίς λόγο. Έτσι νιώθουμε. Τώρα, αν κάποιο από εσά κυβέρνησε, άλλα μου έχει εκατομμύρια, άστο να ξοδέψει. Όχι, άστο να ξοδέψει, αλλού άμα θέλει. Στον ΠΑΟΚ θέλουμε τα χρήματα να πιάνουν τόπο. Να πιάνουν τόπο στι ακαδημίες, να πιάνουν τόπο στου παίκτες που έρχονται, να πιάνουν τόπο στα έργα που γίνονται στη Μεσήβρια, να πιάνουν τόπο εκεί που καλύψαμε ό,τι χρέη βρήκε αυτό ο άνθρωπο, γιατί μόνο του δεν δημιούργησε τίποτα. Τα βρήκε από άλλου. Αυτό θέλουμε. Έτσι νιώθουμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν νιώθετε το ίδιο πράγμα. Εγώ έτσι, δει, μαγκώνομαι όταν λέω, ο τάδε, κόσε τόσα, 800.000 λέει και τα λοιπά, 700.000, με πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι σας, το λέω αλήθεια. Τόσα λεφτά δεν είχα ποτέ, ας πούμε, για να ξέρω πώς είναι, αλλά στεναχωριέμαι που ξοδεύονται άσκοπα. Λέω, ξέρεις τι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα χρήματα, να είχε έρθει ο τάδε, ας πούμε, ή να είχαν δοθεί εκεί, ή να είχαν δοθεί εδώ, αλλού, οπουδήποτε, καταλαβες. Έτσι νιώθω, έτσι νιώθω. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι σήμερα μέσα από το τηλέφωνο κληρώνουμε ένα Mixer Heroes Boss. Καταπληκτικό. Η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης σε συνεργασία με τις τρεις κορυφαίες εταιρείες Boss, Siemens και Pitsos μαγεύει. Εμείς δεν σας πούμε να μην κοιτάξετε αλλού. Εκεί θα καταλήξετε στο τέλος. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης οι τρεις κορυφαίες εταιρείες Boss, Siemens, Pitsos 30% έκπτωση τις πρώτες 15 μέρες Ιουλίου στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Θέλω να σας πω ότι επειδή ο έρωτας περνάει από το στομάχι, επειδή είμαστε άνθρωποι καλοφαγάδες με όσα έχει ο καθένας, άμα δεν μπει σε κουζίνα Πίτσος, το ζουμερό κρέας, το φρέσκο ψαράκι, το χωριάτικο κοτόπουλο, τα φρέσκα λαχανικά, τα μπαχαρικά, τα πάντα, ό,τι βάλετε μέσα στην κουζίνα, πατατούλα, φούρνο, αυτά, να γεμίσει μυρωδιά το σπίτι, ευωδία να μυρίζει όταν το βγάζει από το φούρνο, με Πίτσος κουζίνα, εκεί κάθε συνταγή σας θα αναδειχτεί μέσα από αυτή την κουζίνα. Πρωτοποριακά, επιλεγμένα στη λεπτομέρεια, όλα, όλα. Μεγαλύτερες εσωτερικές διαστάσεις, τρία επίπεδα ψησίματος, τηλεσκοπικός μηχανισμός, πυρόλυση, τα πάντα όλα. Πίτσος, κορυφαίες κουζίνες. Και παράλληλα, να σας πω και για τους ψυγειοκαταψύκτες της Bosch, που υπάρχει το νέο κόλπο 19 διαφορετικά χρώματα στην πρόσωψη. Πώς βάζεις, εκτός ότι είναι κορυφαίας ενεργειακής κλάσης, α3+,
εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. Με μοναδικό σύστημα φρεσκάδας, το Vita Fresh. Υπάρχει και αυτό τώρα. 19 διαφορετικά χρώματα. Πώς βάζεις χρώμα στην κουζίνα? Να δεις μετά τι ωραία που θέλει να πάει η γυναίκα στο ψυγείο, άμα έχει το χρώμα της απ' έξω, να πούμε. Βάλουμε και κανένα δικέφαλο. Σχεδιασμένος λοιπόν για να μεταμορφώνεται. Κορυφαία ποιότητα. Με βάριο style, σύστημα μοναδικής φρεσκάδας, ο χρωματισμός στους ψυγειοκαταψύκτες της Bosch. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά. Γυαλί Ηλίου Οράσιος, κάντε τη βόλτα σε τον Πανηγύρι Τσανδάρη 22 στην Νεάπολη και εκεί θα δείτε τι ποικιλία υπάρχει, τι φοβερές τιμές, όλες οι μάρκες, όλα γνήσια, όλα αυθεντικά τα προϊόντα και σκίζονται να σε εξυπηρετήσουν. Και ο Μανώλης και η Ντόρη και η οικογένεια όλοι. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Δώσε, 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 δώσε! Ζουμου σου λέμε! Κι όλα τα καίμε, όλα τα σκάρτα, ό,τι μας στεναχωρεί, ό,τι μας μελαγχολεί, ό,τι μας πικραίνει, ό,τι μας ρίνει σε κατάθλιψη, ό,τι γκρίζω, μόνο ασπρόμαυρο. Και διάφορα άλλα χρώματα, οκ, okay, δεν είναι κάτι... Τα μαθαίνει κάποιος, κυρίες και κύριοι, τα διαφορετικά λευκά, το έχω πει πολλές φορές, όταν έρχεται η ώρα του γάμου, που αν τύχει και ακούσει να μιλάνε η κουμπάρα με την νύφη, με τη γυναίκα δηλαδή, και να λένε θα πάρω το ιβουάρ, θα πάρω το εκρού, το σπασμένο ζαχαρί, του πάγου, του λιωμένου πάγου, δηλαδή, τη σάμου, δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, ένα άσπρο ξέρω, άντε ή άσπρο ή λευκό. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς, ξαναλέω. Μου δίνετε και το όνομά σας. Σας βάζω σε κλήρωση για ένα μίξερ χειρός Bosch, υπέροχο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα. Εννοείται συνεχίζετε το ποιος αυτός. Όποιος μας καταφέρει, μας πιάσει τον ύπνο, μας ξεγελάσει, έχει πακτολό δώρων. Και τρίμερο του φιλοξένεια, και κρασιά, και τραπέζια, και. Ηλεκτρονέ, δώρα και γυαλιά, το Μανολόπουλο και έτσι. Γεια σας. Ποιος να πιάσει κότσο σένα? Πιάνεσαι εσύ με τίποτα δεν πιάνεσαι. Καταρχήν είμαι κότσος. Κοτσαρί! Δεν πιάνεσαι με τίποτα. Καλά, εντάξει, μην νομίζεις. Τι διαβόλου κάλτσα και τρίχεις κατέβεσαι. Εσύ είσαι το κάτι άλλο. Η κάλτσα παλιά που δεν φορούσαν επικαλαμίδες, Γιώργο, εσύ είσαι παλιός. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν παίχτες που φορούσαν κάτω τις κάλτσες τελείως. Α, τις φορούσαν. Πολύ. Δηλαδή θυμάμαι το Βαμβακούλα. Πρώτος και καλύτερος στις αρχές ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος μας. Α? Το Ο Γιωργάκης. Τις φορούσε κάτω κούδας κάλτσες? Στην αρχή είναι όταν ήταν πιτσιρίκια ακόμη και είχε το τσουλούφι και λέγαμε τον Τζαρμπανά Θεόσχορν πες του να κόψει το τσουλούφι να μου να βλέπει καλά για να πάει στις γκολές. Έτσι, καλές εποχές. Μετά που λες να μην συγχύζουμε, το πρωί γυρίζουνε. Αναφέρουν, ξέρει το Μελισανίδης πήρε σα πάτε ένα χώρο και τα λοιπά, μπλα 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 μπλα. Ναι, ναι. Μετά μας πιάνουν για τον Ολυμπιακό που ο Χριστοδουλόπουλος ανέβηκε στην καρέκλα. Στην καρέκλα και τραγούδισε τον ύμνο Χριστοδουλόπουλος. Καλά, δεν υπάρχει πάοκο πρόσφυλα εκεί πέρα. Γιατί χαλάς τη ζαχαρένια σου? Δεν γίνεται, μη χαλάω. Δεν μου λέτε γυαλιά σήμερα, δεν κληρώνεται για το Βεργιώτη? Όχι. Τι θα γίνει? Κληρώσαμε εχθές γυαλιά νομίζω. Δεν τα κέρδισε, εγώ τα δώσω στο Βεργιώτη. Όχι. Και μετά το Βεργιώτη είχε και μια κυρία που τα κλέψαν τα γυαλιά. Δεν θυμάμαι εδώ. Α, ναι. Είναι, ήταν και μια κυρία, δεν σε πήρε και σε είπε ότι μου κλέψαν τα γυαλιά. Σωστό. Τι να κάνω, πού να τους προλάβω όλους, Γιώργο μου, δεν θέλω να κακουγαρδίσω κανέναν. Λοιπόν, πορτού κλείσω. Ναι. Κάτω που ήμουν, κυρίες και λες, ήμασταν στο. Ναύφλιο. Στο σπίτι του γαμπρού και της κόρης. Ναι. Λέει ο συμπέθερος, εσένα λέει μικρούλι, θα σε κάνω Ολυμπιακό. Δεν ξέρεις μια κλωτσιά στο καλάμι. Ναι, πετάγει η μικρή. Τι λες ρε παππού. Είσαι με τα καλά σου. Ο μπαμπάς είναι πάοκ, η μαμά είναι πάοκ. Η δέσμη είναι πάοκ και θα αφήσουμε αυτόν να γίνει Ολυμπιακός. Δεν πάσχα. Θα επιλέξουμε μια τίμια ομάδα παππού, έπρεπε να πει. Ναι. Γιατί λοιπόν, να πάμε με τους κλέφτες. 4-16, σήμερα έχουμε ρεπό, δεν έχουμε μοδιά. Δεν από έχουμε, αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση. 4-16, τα φυλάκια μας σε όλους. Γεια σου Γιώργο μου, πάμε παρακάτω. Έχουμε έτοιμο Δημάκη, ζητήθηκε από Ανόβερο, έτοιμο το έχω. Άκου, κατευθείαν, φίλε, κατευθείαν. Πάμε.
Κάτι έχω υποσχεθεί και θα το υλοποιήσω. Το πότε δεν ξέρω. Άμα υποσχεθώ, ξέρετε, δεν είναι. Μην τάξει σε άγιο κερί και σε παιδί παιχνίδι και σε ακροατή. Μην τάξει. Πέταξα τη βέρα μου. Έβγαλε και μετά από αυτό. Έρωτας είσαι. Τώρα έβγαλε. Ναι, αυτό που είναι με τα. Στην παραλία που είναι με το ωραίο βίντεο κλιπ. Μετά από αυτό, το έρωτας είσαι, έρωτας είσαι. Πάμε, ναι, γεια σας, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα σας. Πάμε στο μεθ επόμενο, 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας, ο Παοξίδης, Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε Ανδρέα από τη Νέα Υόρκη. Καλώς το παιδί. Καλά. Δίπλα είσαι, σαν ακούγες. Ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Αυτός ο Όλσεν που παίζει στη Σουηδία, που στον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε. Έχουμε ακόμα, έχουμε 25% ποσοστό. Αν πουληθεί όπως λένε, γιατί 20... Έφυγε, γιατί έφυγε. Έφυγε γιατί εδώ δεν ήταν οι εμφανίσεις του αυτές που έπρεπε. Τον διώξαμε ή έφυγε. Τον διώξαμε. Τον διώξαμε. Τόσο άχρηστος δεν φίλε. Εδώ... Που παίζει δική Σουηδία. Θα σου πω το εξής. Οι εμφανίσεις του εδώ δεν ήταν καλές. Έκανε λάθη αρκετά. Ήτανε τρακαρισμένος. Και τι ποσοστά έχουμε εμείς. Έχουμε 20% νομίζω, 20-25. Γράφτηκε χθες ότι μπορεί να πάρει μεταγραφή σε μεγάλο σύλλογο. Και η Κοπενχάγη τον κοστολογεί. Δεν έπιασε, φίλε. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν έπιασε. Δεν έπιασε. Να σου πω κάτι. Αυτό θα ρωτήσω. Το διώξαμε. Ανδρέα μου, αν τις εμφανίσεις που έκανε μετά με την Κοπενχάγη ή τώρα με την Εθνική Δανίας. Που και πάλι στον γκολ του Κρόσ εκεί στο φάουλ φέρει ευθύνη. Αλλά λέω, αν τις εμφανίσεις αυτές τις είχε κάνει εδώ σε εμάς. Ο Πασχαλάκης καλύτερος είναι. Δεν θα είχε φύγει. Το Πασχαλάκη τότε. Δεν άκουσα. Δεν είχαμε. Όχι. Πασχαλάκη δεν είχαμε. Πασχαλάκης καλύτερος. Πασχαλάκης, πέρσι ο Πασχαλάκης ήταν εξαιρετικός. Μακάρι να είναι έτσι και φέτος. Θα τον πάρει Λίβερπουλ. Θα πήγε. Το Πασχαλάκι. Το χαζότερο με το φύλακα. Ναι, θα το πάρει το Πασχαλάκι. από αυτό που έχει εκεί τον Γκάρι, πώς το λένε. Ναι, εκείνο που έχει που έφεξε από τα γκολ, Πασχαλάκι καλύτερος. Η Λίβερπουλ πιθανό να πάρει τον γιο του Στρακόσια. Το θυμάσαι τον Αλβανό που έπαιζε στον Πανιόνιο. Άντε. Το Φώτη Στρακόσια. Άντε, πού το θυμάσαι αυτό. Ο γιος του, μεγάλος στην Ιταλία και έπαιζε στη Λάτσιο βασικός πέρσι. Και πιθανό να πάρει αυτόν η Λίβερπουλ. Ο γιος του 300 είναι τερματοφύλακας και έπαιζε στη Λάτσιο βασικός. Όχι ότι. Ναι, πω. Μάλιστα. Εμείς καλά είμαστε με τον Πασχαλάκη. Μια μεταγραφή κάναμε και με τον Μπλουμ. Ο Πούτιν, Ο Πούκι πάει, γεια σας. Δεν υπάρχει. Γεια σας, ο Πούκι, γεια σας. Πήγε στη Β' Αγγλίας, Β' Εθνική Αγγλίας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Βέρμπλουμ και με δεύτερο επιθετικό και με αριστερό μπακ. Θέλουμε 2-3 κινήσεις ακόμα. Να πάρει κανένας παοξής τηλέφωνο να σε πάρει. Έγινε Αντρίκο! Φιλιά στη Νέα Υόρκη! Σε καμιά κλήρωση να πάω αυτά τα γλυκά. Όταν θα έρθεις εδώ, άκουσε τι θα πούμε. Συμφωνία. Άκου Αντρέα, άκου. Όταν θα έρθεις στην Ελλάδα, χωρίς κληρός, χωρίς τίποτα, θα έρθεις εδώ να σε στείλω να φας τη λαδόκολα και να πάρεις και γλυκά από τον Νικολαίδη. Εντάξει, αυτό θα μου πεις είμαι ο Ανδρέας από την Νέα Υόρκη. Εντάξει. Μια καριόκα θα να φάω. Ναι, εντάξει, πρόσεχε τα σύμφωνά σου. Φιλιά. Γεια σου Ανδρέα. Αυτό είναι. Απ' την άλλη άκρη της γης εκεί τώρα είναι 2-3 ώρα τα ξημερώματα, παιδιά. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Ανέστη του Λαγκαδά είμαι. Γεια σου ρε Ανέστη. Πού είσαι ρε Ανέστη Ανεστάκο που λέγεται το τραγούδι. Για μια καλημέρα, πειρά, ζουμουσού. Τι ωραίο που είσαι, φίλε. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Τι ωραία. Ζουμουσού. Ασκείς βγάζαμε στο Λαγκαδά με το πυροβολικό. Αφού δεν ρίξαμε κανένα χωριό τότε, πάλι καλά. Καλύτερα να έπεσε κανένα. Λες, γιατί έχει πολλά βλήματα. Μπορεί να έπεσε κιόλας, γιατί έχει πολλά βλήματα και ψάχνω. Δεν εννοεί κανονικά, εννοείς κανονικά ή μεταφορικά. Και κανονικά και μεταφορικά. Γιατί ρε, μια χαρά η Λαγκαδά. Εγώ με τους Λαγκαδιώτες έχω πολύ καλή παρτίδα. Οι άνθρωποι ήταν φιλικότατοι. Και ένα γάμο είχαμε κάνει εκεί, ένας φίλος και παντρευτεί. Υπάρχει πιθάρια, υπάρχει ακόμα. Πιθάρια υπάρχουν. Εντάξει. Για ταβέρνα. Μάλιστα. Για πες λοιπόν. Για μια καλημέρα πήρα. Πολύ ωραίο είσαι φίλε. Λακωνικός. Το Μουντιάλ θα το πάρει ή. Η Αγγλία. Η Αγγλία, Όχι ρε φίλε. Λες. Εντάξει, και η Βραζιλία είναι πολύ κοντά. Δεν μ' άρεσε καθόλου η Αγγλία προχθές. Χάλια, ένα Κέιν, τίποτα.
Αν και από αρχή έλεγα Γαλλία. Γαλλία πιο καλή ομάδα. Για να δούμε τώρα πώς θα παρουσιαστεί. Μεγάλο ντέρμπι θα γίνει. Μεγάλο. Τώρα είναι Γαλλία, Ουρουγουάη και Βραζιλία, Βέλγιο, ε. Ωραία. Εντάξει, Βραζιλία θα περάσει. Μην θεωρείς τίποτα και δεδομένο. Η Ουρουγουάη τώρα είναι πιο δυνατή, τη βλέπω. Να δούμε. Θα δούμε. Έγινε, Ανεστάκο. Έγινε, θα μου βάλεις τη συγκλήρωση. Σε έβαλα ήδη. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία μόνο. 0-38. Έγινε, Ανέστη, φιλιά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, 23-10. Έλα, αγοράκι μου, έλα, έλα. Ποιος? εσύ πρώτος. Πρόσεξε, πώς παίζεις το 1-2. Κάνε, πάμε πάλι. Ποιος? 1-0. Πρέπει να κάνουμε διπλό 1-2. Πάμε πάλι. Ποιος? Εσύ λες πρώτος. Άντε, πάμε, ναι. Εσύ, πάμε. Ποιος? Πόσες φορές θα το πούμε αυτό? Δεν ξέρω, το κόψεις όμως. Χάθηκε μπάλα. Στην έκανε και την άφησε να περάσει. Τακ, τακ, είδες φίλε πως γίνεται το τριγωνάκι. Ναι, ραδιοφωνικά. Πώς πες το 1-2, λοιπόν, πάμε να το κάνουμε τελευταία φορά. Πάμε. Λοιπόν, ποιος? Αυτός 1-0, κυρίες και κύριοι, τρομερό το 1-2 που παίχτηκε. Ανταλλαγή της μπάλας σε τρομερό ρυθμό, φίλε. Πω, χάθηκε το τόπι. Χάθηκε το φίλε, κρύψαμε τις λέξεις. Πόδια. Αγόρι μου. Τι λέει, παιδί μου, όλα good. Νικόλα, εσύ έτσι. Όχι, ρε, Ευαγγέλη στην Κατερίνα. Όχι, Ευαγγέλη, σε μπέρδεψα πάλι, ρε γαμό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κοίταξε. Οδεύουμε προς άδεια, καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όπως κατά σε 20 μέρες, σε 22, χαιρετάμε. Δεν τρέχει λίγο το μυαλό. Έχουν καεί λίγο οι φλάτζες. Ναι, τι να κάνω. Δεν έχω αναγνώριση στο στούντιο από φωνές, καταλαβαίνω και. Από το βλέμμα. Από το βλέμμα. Σίγουρα με τόσες φωνές πως... Μα το έχεις πρώτο τραγουδήσει η Σαμπρίνα που λέγει φωνές, ακούω φωνές. Α, μιας και μου είδες για τραγούδια, βάλε εσύ αυτό το... του αντίπα. Μωρό μου καλησπέρα, σε αυτή την έκδοση που του βάζεις εσύ, έλα ποιος και τώρα δεν ξέρω πού το έχω αυτό. Πρέπει να το ψάξω. Βάλ το ρε, εσύ, σκάω στα γέλια με αυτό. Κάπου το έχω φίλε αυτό, κάπου το έχω θα μένω, δεν ξέρω πού. Πω ρε μάγκα, με αυτά τα χρόνια, πολύ το γούσταρα. Κάπου το έχω αυτό, πρέπει να το βρω. Κάπου θα δες το λίγο που μας φτιάξει η μέρα αυτό το πράγμα. Έγινε αδερφούλη. Έγινε, βάλαμε και στην κλήρωση λεβέντη μου. Βαγγέλη, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 650. 650, μπράβο. Παίζεται σήμερα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Φιλιά, για ένα υπέροχο μίξερ χειρός μπος. Φοβερά δώρα από την Electronet. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Εντύπωση, διεθνή καριέρα. Λοιπόν. Τα στραβά μάτια. Ο φίλος από την Ξενιτιά, ο Ανδρέας, δεν ξέρει εδώ πέρα τι γίνεται, γι' αυτό ρωτάει για τον Όλσεν φαίνεται. Ναι. Εντάξει, όπως και εγώ είπα να τακτοποιηθεί το θέμα των τερματοφυλάκων, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Και εγώ ακούστηκα περίεργα, δεν ξέρουμε τώρα τι θα παίξει. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτές τις γραμμές χωρίς φίλτρα και χωρίς φήμωτρα. Ναι, εννοείται ρε Κωστή. Για να λέει ο καθένας αυτό που αγαπάει. Πρώτα απ' όλα εγώ ο ίδιος δηλαδή. Που λέω ότι πραγματικά μου έρθει στο μυαλό. Και μπορεί και εμείς να κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε αυτοί που καθόμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Δεν είμαστε... κάνουμε αναλύσεις με στατιστικές. Σε παρακαλώ, φίλε. Βλέπουμε κάτι, μας αρέσει, το λέμε. Η λογική του ΠΑΟΚ λέει ότι θα παίξει ο Πασχαλάκης. Είναι πρώτος τερματοφύλακας. Μα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, ήρθε τώρα... για τρίτος και έγινε πρώτος. Υπάρχει κάτι μα άλλο. Μαγιάτη και καλά κάνει. Απλά πράγματα. Εδώ ο άνθρωπος με το σπαθί του και με τη μαγιά του και με τον τζαμπουκά του και με την τρέλα του, όχι κέρδισε απλά την εκτίμησή μας. Αυτός πρέπει να ξεκινήσει πρώτος και αν είναι έτσι και φέτος, δεν τον βλέπω για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και δεν κέρδισε μόνο τη δικιά μας εκτίμηση. Η μεγαλύτερη εκτίμηση είναι από τους συμπαίκτες του. Αυτό μετράει. Και από τους αντιπάλους. Η εμπιστοσύνη που έχουν. Έτσι. Γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι πίσω τρέμει το φιλοκράρδι και άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις πίσω ένα βουνό να πούμε μεγάλη που θα υπόθεση, σε... που θα δαγκώσει και τα δοκάρια. Βέβαια για μάλλον αυτό... δεν ήταν αρκετά αυτό που έκανε για να κλειδεί στην Εθνική Ελλάδος, έτσι. Ποια Εθνική? Λέω, τράπεζα. Α, ναι, στην τράπεζα που θα τον καλέσουν να κάνει καμία ανάληψη. Αλλά για την Εθνική που παίζουν μπάλα αποκλείεται. Εντάξει. Δεν γουστάρουμε κιόλας. Δεν θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Βασικά εμένα με ενδιαφέρει γιατί είμαι Εθνική Ελλάδος. Αλλά όλοι μας είμαστε. Αλλά οφείλε μια Εθνική που ο καλύτερος δεν καλείται και όχι ένα μάτς.
ο Πασχαλάκης. Δεν είπαμε, έκανε μια εμφάνιση καλή. Κωστή, σου λέω, εκεί κάνουν κουμάντο τα μανατζαράκια. Το παρακαλώ τώρα. Ο Μπάρκας και ο Καπίνο και ο... Στέει, πάλι. Πάλι θα με κάνεις να ανοίξω. Ο κύριος Γραμμένος στέει, κύριε Κωστή. Ο κύριος Γραμμένος στέει που κράτησε αυτό το προπονητή. Κάνεις που κάνεις στην αρχή. Τι κρατάς από τους προηγούμενους, όχι, που ξέρεις με τι καθεστώς. Και γιατί τον κρατάς. Τι πέτυχε, πέτυχε κάτι. Α, πέτυχε. Τίποτα. Μ' αρέσει, τίποτα, που λέει, σημάζεψε, τι σημάζεψε. Αφού ήμασταν σκορποχώροι, όποιος και να πήγαινε, θα τη σημάζεται λίγο την κατάσταση. Από τους χειρότερους δηλαδή. Ακριβώς, επειδή ήταν δηλαδή. Ο λιγότερο χειρότερος. Επειδή από το Ρανιέρι που απέτυχε πλήρως ή από το Μαρκαριάν που απέτυχε πλήρως, αυτός εδώ ήταν λίγο καλύτερο, σημαίνει ότι πρέπει να έχω αυτόν. Ή επειδή ήταν Γερμανός. Άιντε έτσι, Κωστή, επειδή μια φορά απέτυχε με Γερμανό. Να σε πω μια αλήθεια. Όταν κάνει ο Καραγκούνης κουμάντο στην Εθνική, τι περιμένεις εγώ στην τώρα, πλάκα με κάνει. Εξακολουθεί, λες, λέμε ο Καραγκούνης, κάνει κουμάντο ο Καραγκούνης. Ποιος κάνει. Η παλιά, τι σχέση έχει ο Καραγκούνης τώρα. Είναι στην Εθνική, είναι. Ναι, είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φίσας, Καραγκούνης, Κατσουράνης, αυτοί εδώ πέρα ήταν όλοι μέσα στο κόλπο, να πούμε. Έλα εδώ. Τι να πω. Τι να πει, τα δικά μας. Μην πεις τίποτα, εγώ τα λέω, εγώ τα λέω. Τα του οίκου μας. Μπα και εγώ, τα ίδια λέω, μην νομίζεις. Δεν διαφωνώ. Γιατί να μην πάρω δηλαδή το παλικάρι αυτό. Ποιον τερματοφύλακα έχουν καλύτερο από αυτό. Σοβαρά μιλάς. Ούτε ο Καρνέζης είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τα έτρωγε να πούμε τώρα μετά το άλλο. Συγγνώμη, ρε Κωστή. Λοιπόν, ούτε ο Καπίνο που είναι ανενεργός δεν παίζει στην Νότιχαμ. Ο Μπάρκας είναι ανώτερο τέρμα. Ο Μπάρκας είναι ανώτερο τέρμα από τον Πασχαλάκη. Τρελαθούμε τώρα. Αυτό που έκλαιγε. Σε παρακαλώ, αυτό πανηγύριζε να πούμε. Σαν τον Ταρντέλη του Κομίνη την ακύρωση του γκολ του πρωταθλήματος στην Κλοπή. Μην με φουρκίζει τώρα η Ουλιάτικα, άσε με καημένο. Συνεχίστε τα ντουζ παρεπιπτόντω. Συνεχίστε τα δουλειά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, ειλικρινά. Σήμερα, τρίτη μέρα, θα γράψει 3.000 το κοντέρ. Να ξέρεις. Και λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, 4.85 για τις κληρώσεις. Πολύ ωραίος είσαι. Για το μίξερ σήμερα. Ένα μίξερ κληρώνω. Ένα μίξεράκι να κάνουμε. Στο μαγιονέζα να κάνουμε. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα σας. Ζούμου σου, παλικάρια. Ζούμου σου, κοπελιές. Ζούμου σου, παιδάκια. Όλα ζούμου σου. Έτσι, έτσι, αγόρι μου, έτσι. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Έλα, good morning. Καλώς στο Φραγκφούρτη. Γεια σου Κωνσταντέν. Για ηρεμήστε ρε πρωί-πρωί, αναστατωθήκατε όλοι. Σε θυμήθηκα πάλι με το Allé le Bleu. Γι' αυτό πήρα, για να πω για ένα ηρεμήστε, μόνο η Γαλλία, κανένας άλλος. Σε θυμήθηκα στο μάτς με την Αργεντινή, λέω πω. Κωνσταντάν, λέω, θα πάρει τηλέφωνο από τη Φραγκφούρτη και θα πει δεν σας το είπα, Allé le Bleu. Δεν σας το είπα, ρε, δεν σας το είπα. Τι είναι αυτός ο Μπαπέ, ρε, παιδί μου. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει η Γαλλία, γιατί έχει πολλά νέα παιδιά. Νέα παιδιά που είναι πεινασμένα ακόμη. Αν εξαιρέσεις το Ζιρού που είναι γριά κουρούτα. Έχει αυτό, πότε το βάζεις, το βάζεις για ένα πληρωματικό τον έχεις. Είναι, έχει μέσα. Έχει μέσα εξαιρετικές περιπτώσεις. Και ο Μπογκμπά δεν είναι μεγάλος. Όχι, έχει χρώμα, έχει χρώμα πολύ. Ναι, έχει χρώμα, εντάξει. Αυτό είναι. Η Γαλλία γενικά είναι πολύ πολιτισμική. Δεν έχει. Ναι, ναι, όχι. Δεν είναι θέμα. Ένα πρόβλημα αυτό. Έχει από όλους τους λαούς, όλες τις φίλες. Δεν είμαστε Γερμανία. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί οι Γερμανοί τι είχε, μόνο Γερμανούς. Όχι, σου λέω. Σε παρακαλώ, τι, ο Ζιλ, φωτογραφιούλα, ο Ζιλ με τον Ερντογάν και ο Γκουντογκάν πριν το Μουντιάλ. Οι Γερμανοί σε αυτό το πράγμα είναι κομπλεξική. Τέλος πάντων. Δεν θα ξεχάσω τότε το 2006 που είχαν το παγκόσμιο εδώ στην πατρίδα τους. Ναι. Μια τέλεια, πραγματικά τέλεια διαφήμιση. Ναι. Έβγαινε σε ένα σαλόνι λίγο μεγαλούτσικο και μπαίνει ένας Άραβας μέσα, μπαίνει ένας Ινδός, μπαίνει ένας μαύρος, οικογένεια όμως, μπαμπάς με μαμάς, και κάθονται όλοι να δουν τηλεόραση, να δουν το μάτς της Εθνικής Γερμανίας. Ναι. Και λέει, αυτοί είναι οι γονείς των παιχτών μας. Όχι ρε φίλε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι, αλήθεια. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Μα να σου πω κάτι, όταν ήμασταν εμείς μικροί στη Γερμανία, εγώ μεγάλο ήμουν 10 χρόνια εκεί. Ήρθαν, παίζαμε μπαλίτσα. Σε επίπεδο παιδών, μιλάμε τώρα ήμουνα πόσο, 5 χρονών, 6, 7. Ήρθε ο άνθρωπος, γιατί ήμουν καλούτσικος, ήρθε άνθρωπος τότε και ρώτησε στο σπίτι. Τι γίνεται, παίρνουμε υπηκότα, δεν παίρνουμε. Δηλαδή από νωρίς αυτοί, άμα δουν κάτι, ψάχνονται ρε παιδί, με έτσι γενευρητικά, κατάλαβες. Μα από το 2000 έχω και εγώ Γερμανίδες στην οικογένεια. Ναι, έτσι. Ναι. Η μικρή μου κόρη έχει 3 εθνικότητες από το 2000.
Υπάρχει νόμος στη Γερμανία. Πρέσπες. Ναι, υπάρχει νόμος στη Γερμανία. Τα παιδιά που γεννιούνται από το 2000 και οι γονείς έχουν χαρτιά στη Γερμανία να δουλεύουν και να έχουν. Μα δες τώρα, δες λίγο. Αναμονή ναι. Γίνονται Γερμανοί. Πρόσεξε. Ο Ζιλ, Γκουντογκάν, Μπόατεκ, παλιότερα, Ποντόλσκι. Ναι, ναι. Δηλαδή πολύ, έχει, έχει διάφορες φυλές μέσα. Διάφορες. Εντάξει, οκ, έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό, παιδιά, Γαλλία. Όσοι δεν στοιχηματίσατε, βάλετε από τώρα. Αλελεμπλέ. Τώρα, φίλε, τώρα και έτσι πώς έχουν πάει οι αποδόσεις. Δεν μου λες μέχρι πότε είσαι στο στάθος όταν είσαι στο σταθμό. 27. Και του χρόνου 27. Θα είμαι στο σταθμό. 27 θα βγω άδεια απλά. Ίσως εξεπάσω. Α, άντε να έρθεις. Δεν εύχομαι, αλλά ίσως. Άντε. Έχουμε δοθεί μια χρονιά πέρσι, ήταν μια πρόπερση. Έχει 3-4 χρόνια. Έχει 3-4, όπω φίλε. Καμένες πλάτες. Σε άλλο σταθμό ήσουν τότε. Στον Αρένα ήμουνα. Έγινε αγοράκι μου. Λοιπόν, τα λέμε, άντε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, ζούμου σου. Γεια σου, Κωνσταντάν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι η ηλεκτρονέτ που αποκύρισε Νικολαίδης 30% σε Bosch Siemens Pizzos. Κάντε τη βόλτα, σας αξίζει τον κόπο πραγματικά. Φυσικά οπτικά Μανολόπουλος. Κορυφαίο στα γυαλιά. Χρόνια τώρα, τρεις γενιές. Δίπλα στον Αγιώργη στην Νάπολη. Μπείτε, πείτε, γεια σας, Τζουμουσού. Μανολόπουλε, βγάλε γυαλί να δω. Και βέβαια, Βολτέρα, κορυφαία εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Ενημερωθείτε στο 475-308. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Και τσιτζίκι έχω, Ωραία, φίλε, τι ωραία. Θέλω να αποθεώσω Γιάννη Κανάρη, γιατί χθες ανέβασε φωτογραφία που ήταν ένας τζίτζικας με ένα φιόγκο. Δηλαδή με μία λέξη τζίτζι φιόγκος. Κλαίμε με αυτά που ανεβάζεις. Έλα ρε Δημάκη, έλα. Άνοιξέ το. Εδώ είμαστε. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Άλλο κλισέ αυτό. Δηλαδή λες και η σπλήνα δεν είναι όντερο ή το πακέντερο να πω. Δεν όργανο. Πού είμαστε στη χολή του καλοκαιριού, γιατί είναι στην καρδιά. Τα άλλα δηλαδή δεν είναι χρήσιμα. Εντάξει, δεν λέω, η καρδιά είναι σημαντική, αλλά τα κάκαλα, ας πούμε, άμα θέλει. Γιατί δεν λέμε, εδώ είμαστε, στα κάκαλα του καλοκαιριού. Είναι ασήμαντα. Δεν κατάλαβα. Εδώ είμαστε, στο σηκώτη του καλοκαιριού. Άλλωστε, καρδιά, τέλος πάντων, οκ. Βέβαια, κανένας δεν λέει, θα σου δώσω την καρδιά μου. Ή όταν έχει μια ωραία κυρία Δήμα, λέει καρδιά μου. Τι όμορφη που είσαι, δεν λέει σπλήνα μου ή σηκώτη μου, λέει καρδιά. Τέλος πάντων, τα είναι τα πρότυπα. Διάλεξα πάλι κόκκινο όργανο. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Έλα, Κουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Σεραίο. Έλα, Στέλιο μου, έλα. Καταρχήν, Κουστή, μόνο που ξεκινάμε με τον ίδιο προπονητή, πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Που ξέρει την ομάδα, δεν έχει φύγει σχεδόν κανένας παίκτης εκτός από τον Γκάμπος. Και η ομάδα, μπορώ να πω ότι σαν σούπερ θα βγει και ενισχυμένη, γιατί σε κάποια στιγμή θα μπει στο κλίμα ο Χατζερίδης. Και άμα δεν έρθει αυτός ο Βέρντρομ, εγώ δεν θέλω να πάρει κανένα φίλο του ρόστερ, είναι, θα έλεγα, υπερπλήρες. Πιο πολύ και εγώ είμαστε για να ανέβουμε επίπεδο, δεν λέμε ότι η ομάδα. Ναι, δεν είναι. Σίγουρα, έτσι, δηλαδή, απλά τώρα. Η ίδια ομάδα μπορεί. Να ξαναπάρει double στην Ελλάδα. Δεν αφήνει αυτό ο Βέρντρομ να πει. Περιμένω από το Χαρίση, περιμένω από το Λάμπρου, περιμένω από το Μιστακίδη. Έτσι, φέτος η ομάδα είναι στρωμένη και έτοιμη, όπως είπες. Απλά λέμε για το παραπάνω βήμα, για το Champions League, για τους ομίλους κτλ. Κατάλαβες. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Άμα είναι αρθεί ο Βέρντρομ, έχει καλό αλλιώς να περιμένει μέχρι 31 Αυγούστου. Άμα θα πέσει κανένα καλό λαβράκι, κανένα κελεπούρι που να σε βοηθήσει στα μετέπειτα. Καλά ήταν ο παίκτης να ήταν, ας το πούμε, πιο αποφασιστικός. Δεν βιάζει ο άνθρωπος, δεν έχει αυτό το ζόρι. Το ζόρι το έχουν αυτοί που τον θέλουν, έτσι δεν είναι. Μα ο εκπρόσωπός του, αυτό διαμήνει στη συνάντηση που έγινε στο Μακεδονία Παλάς, στους δικούς μας, ότι παιδιά, πάρα πολύ καλή πρόταση, εξαιρετική, πιο καλή από όλες, απλά ο άνθρωπος δεν βιάζεται. Δηλαδή το ότι εμείς έχουμε το ζόρι και πρέπει μέσα στον Ιούνιο να πάρουμε παίκτη για να παίξει 24 Ιουλίου, δεν τον απασχολεί αυτόν, γιατί λογικό είναι, έτσι. Ο άλλος σου λέει, θα κάνω διακοπές, θα ξεκουραστώ, να χαρώ τον ήλιο γιατί με έφαγε το μαύρο φίδι, να πούμε, εκεί πέρα στη Ρωσία, στα κρύα και στα παγωμένα εδάφη, και θα αποφασίσει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Απλά είναι τέτοιο το μέγεθος του παίκτη που αναγκαστικά, το μόνο που θα κάνεις είναι να περιμένεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Είχαμε πει εξ αρχής, Στέλιο,
ότι για τον Μπούκι, για τον κάθε Πούκι, δεν αξίζει τώρα, σε παρακαλώ πολύ, να αναβάλουμε και να περιμένουμε τώρα τον κάθε, να πούμε, Φιλανδό που πήγε στη Β' Εθνική της Αγγλίας. Για το Βέρμπλουμ είναι τέτοιο το στάτους του παίκτη, είναι τέτοια η κλάση του, τέτοια η αξία του, που λες αναγκάζομαι να τον περιμένω και παραπάνω. Το θέμα είναι στο τέλος να έχουμε αίσια κατάληξη, κατάλαβες. Γιατί μπορεί να μας πει στο τέλος, παιδιά, εγώ αποφάσισα να πάω, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, να πούμε, στην Μπορούσια Μένχεγκλάντμπαχ. Εντάξει. Να μην πούμε στο τέλος άδικη η αναμονή και η υπομονή. Είναι και πιο χαλαρή μέρα σήμερα να ανοίγουν το Μουντιαλικό. Ρίχτο, ρίχτο. Μουντιαλικό, όχι, είναι, φίλε. Για πες. Είναι τρεις μάνες τώρα, πίνουν καφέ και λέει, άμα θα αναγαλώσει τα παιδιά τους, θέλουν να γίνουν, ρε παιδί μου. Εκεί στην Ουρουγουάη, στο πούμε, σε μια μικρή χώρα. Λέει πρώτη, λέει, εγώ θέλω να γίνει, λέει, μεγάλος ηθοποιός, λέει, να πάει στην Αμερική, να κατακτήσει το Χόλιγουντ, να πάρει Όσκαρ. Ναι. Και όταν θα παίρνει το Όσκαρ από κάτω, να σηκωθώ και να φωνάζω, εγώ είμαι η μάνα του. Η δεύτερη, ναι, λέει, εγώ θέλω, λέει, να βγάλει, λέει, κάτι, λέει, ένα φάρμακο, λέει, στην ιατρική, να βοηθήσει τον κόσμο. Να πάρει αυτό και αυτό σε ένα Όσκαρ, ένα βραβείο, και από κάτω εγώ να είμαι ντυμένη, μαλλί, στην τρίχα, στην πένα, και να φωνάζω, εγώ είμαι η μάνα του. Ναι. Εγώ, λέει, η άλλη, εγώ θέλω ο γιος μου, λέει, να γίνει ποδοσφαιριστής, να πάρει μια χώρα σαν την Ουρουγουάη, τώρα στο Μουντιάλ, μικρή, αν τα προκριματικά να την πάρει από το χέρι, να την πάει στο Μουντιάλ, στο Μουντιάλ να την πάρει από το χέρι, να την πάει στο τελικό. Ναι. Στο 90 ενώ ο αγώνας είναι 0-0, να έχει τριπλάρει όλη την άμυνα, να έχει φτάσει μπροστά στη μικρή περιοχή, να πετάξει την μπάλα out, να σηκωθούν όλοι επάνω και να φωνάζουν, τη μάνα σου, ρε γαμπίπι, και να σηκωθώ και να φωνάζω, εγώ είμαι η μάνα του. Έγινε, γεια Στελάρα. Ω, Παναγία μου, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς την, καλώς την. Πρώτο κορίτσι σήμερα. Κορίτσι, και τι κορίτσι. Κορίτσαρα. Διαλεκτό. Έλα. Λοιπόν, Κωστή, πήρα καταρχήν να πω μια καλημέρα. Μπράβο, χαιρόμαστε, ανταποδίδουμε με αγάπη. Στοργή και πρόταση. Ξέρεις ότι και να μην βγαίνουμε στη γραμμή, πάντα σε ακούμε. Εντάξει, έχω πει πολλές φορές, ευχαριστώ καταρχήν, με τιμάτε. Έχω πει πολλές φορές, κάνουμε εκπομπή, όχι μόνο για αυτούς που βγαίνουν στη γραμμή. Η πλειοψηφία δεν βγαίνει, έτσι. Ακριβώς. Πήρα να πω πόσο πολύ με έχω στέρηση αυτές τις μέρες, Κωστή, με το... Δεν μπορώ. Χθες η ώρα 5 παίρνω την πατερίτσα, πάω προς το σαλόνι. Με λέω, γιος μου, πού πας, ρε μάνα, δεν έχει σήμερα. Ναι, είδες. Λέω, το ξέρω, αγόρι μου. Είμαι, λέει, πού πας τότε. Πάνε ξάπλωσε μέσα με, λέει, τι θέλεις. Λοιπόν, σου έχω μικρό ντεσού. Μικρό ντεσού. Τώρα τι θα κάνουμε, άμα τελειώσει. Καταρχήν, υπάρχει μία λύση. Βάζεις στο YouTube, λες στο γιο, έλα εδώ αγόρι μου, πάτα λίγο YouTube. ΠΑΟΚ Τούμπα, ΠΑΟΚ Φενέρμπαχσε, ΠΑΟΚ Ουντινέζε, ΠΑΟΚ Τότεναμ. Μου τα δείχνουν και από τα κινητά αυτά, όλα τα βλέπω. Μια χαρά, γυρίζεις λοιπόν, βλέπεις ωραίες στιγμές, ΠΑΟΚ τελικός κυπέλου με ΑΕΚ. Βάζεις να δεις ωραία πράγματα, να ξεχραμανιάσεις λίγο, να σου φύγει ο καημός. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει αλλιώς, δεν βγαίνει. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Δεν βγαίνει. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο, αλλά θα ευχηθούμε να πάνε όλα χθες, καλά. Εγώ χθες, επειδή το ίδιο πράγμα όπως και εσείς, ίδιο πράγμα είμαστε, επειδή καθόμαστε πίσω από μικρόφωνο, δεν είμαστε διαφορετικοί, έβαλα και είδα πάλι τον ντοκιμαντέρ, ανατρίχιασα πάλι, βουρκώνω συνέχεια, δηλαδή δεν μπορώ να το παλέψω, λέω την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, εντάξει, θα μου φύγει ο καημός, τη στιγμή που ο Λουτσέσκου μέσα στα αποδυτήρια λέει ότι το τέλος αυτής της μέρας, only one team is going to be the winner and this is going to be ΠΑΟΚ. Την ώρα που το λέει αυτό, τέλος. Ναι. Αυτό κάνε. Είναι και αυτό μια λύση. Είναι και αυτό μια λύση. Τώρα, κάτι άλλο σου έχω. Πώς φαίνεται ότι είμαστε ανέκαθεν, αναντάμ, μπαμπαντάμ που λέμε, πατριαρχική κοινωνία. Για πες. Το ξύλινο μαραφέτη που στηρίζεσαι λέγεται πατερίτσα και όχι μητερίτσα. Ο πατέρας ήταν το στήριγμα. Ακριβώς έτσι. Η μάνα τραβάει το ζόρι, λέει η Γεωργία, εγώ τραβάω το ζόρι. Πατερίτσα, μπράβο, με στηρίζει. Είδες, η μάνα στο φτύσιμο, στο πουθενά. Από σήμερα μητερίτσα θα τη λέω και θα παραξηγήσετε. Γεια σου, Εύη. Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα. Γεια. Ρε, τι γίνεται. Πατερίτσα, παιδιά, έτσι, βλέπετε. Κανονικά, αυτό που σε στηρίζει, αυτό που σε βοηθάει να προχωρήσεις, να περπατήσεις, αυτό που είναι το δεκανίκι που λέμε, έτσι, είναι ο πατέρας πάλι στη μέση. Από εκεί δεν βγαίνει, μην νομίζεις ότι βγαίνει από κάπου αλλού.
Πατερίτσα και όχι μητερίτσα. Καλημέρα σας. Μέρα. Καλώς το παιδί. Τι είναι Κωστάκη. Καλά αγοράκι μου. Σε γουστάρι γουριάζεσαι. Με γουστάρι, για. Ε, σε γουστάρι και σένα, άμα αν παίζει για λόγο την πορτίνα. Έλα. Ήρθα. Λέω, η χωριάτσα σε γουστάρι και σένα, παίζει παντού. Και εμένα, και εμένα. Κατάλαβα τι σημαίνει όχι σήμερα. Δεν κατάλαβα, προχώρα. Δηλαδή μου πατέρα. Α, τώρα σε κατάλαβα, έλα αγοράκι μου. Έλα, 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 έλα. Τι πήγες. Με μια βραχνό. Βραχνό βγήκε σήμερα. Είσαι και εσύ Κωνσταντίνο, οπότε εντάξει, αγόρι μου. Καλά το είπα. Για πε, τι γίνεται. Πήγα πέρα να πω μια καλημέρα και κάτι άσχετο. Θέλει να μου ακούσει. Βεβαίω, να σε ακούσω. Λοιπόν, το τραγούδι του Μάδα και στι Μαργαρίτε, εκτό από τη Βάσο Χατζή που ήταν η πρώτη που είπε. Όχι, δεν το είπαν, δεν το είπε πρώτα η Βάσο Χατζή. Ποιο το είπε. Μαρίνα Χάρου. Ναι, Μαρίνα Χάρου, συγγνώμη, Μαρίνα Χάρου, ναι. Και από τη Βίλη Ραζή που έχει βγει. Βίλη Ραζή, βεβαίω. Ναι. Ναι. Υπάρχει και τρίτη έκδοση. Ναι. Δημάκη του Ρουμπίνη. Φέι Ρουμπίνη, βεβαίω και από Φέι Ρουμπίνη το έχω. Να το έτοιμο. Έτοιμο. Φίλε, μα αρέσουν οι πολύτιμοι λύθοι. Φέι Ρουμπίνη, δικό μα κορίτσι να πούμε. Είναι του ρεπερτορίου μα. Καταλαβαίνει τώρα τι είναι ρεπερτορίο με. Σε παρακαλώ πολύ. Ψαγμένο. Εμεί με αυτά γλεντάμε. Έλεγα προχθέ σε κάποιον που συναντήσαμε εκεί στο σχολείο του μικρού. Ναι. Λέει δεν είμαστε του ίδιου ρεπερτορίου. Του λέω φίλε, εγώ δεν είπα ότι αυτά είναι η αλφα ποιότητα. Μα αυτά όμως κάνω κέφι, ρε φίλε. Δεκτή και. Να σου πω κάτι, δεκτή και η Μποφίλιου. Δεν μπορώ να κάνω κέφι με την Μποφίλιου όμως, φίλε. Και όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο Χάρι Κλίν, κλαρίνω και ας πεθάνω. Γεια σου, Δήμο Πατέρα! Την καλημέρα μου πήρα από και κάτι, καμιά ερώτηση. Βεβαίως. Έχουμε πληροφορία πότε είναι η αιμοδοσία. Δική μας? 26 Αυγούστου, φίλε. 26 Αυγούστου. Αυγούστου. Ναι. Εντάξει. 26 Αυγούστου, φίλε. 19 και 26 δεν είχαμε παίξει με Φενέρμπαχτσε. Ναι, ναι. 26 Αυγούστου, λοιπόν. Να είμαστε. Έτσι, ζούμε σου, λέμε. Αγόρι μου, φιλιά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Βάλε λίγο, βάλε λίγο, φέρε. Άκου λίγο, άκου, άκου. Τι ωραίο αυτό το σερί. Γεια σου, Δήμο Πατέρα. Με τατουά, ζούμε σου, φίλε. Ένα μεγάλο δικέφαλο στον μπράτσο και ζούμε σου, φίλε. Αυτό είναι. Αυτό πόσο δηλαδή. Και να θες να χαλαρώσεις και να σκέφτεσαι, μπορείς να αφήσεις τις αρχές σου, αυτές που έχεις, σαν εκπομπή, ό,τι έχουμε τέλος πάντων. Αν έχουμε κάποιες. Πώς, όταν έχει το άλλος και σου δείχνει τον μπράτσο και σου λέει ζούμου σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σε αφήνει αυτό το πράγμα να χαλαρώσει ποτέ, έχεις ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος. Καλημέρα σας, άστο να παίξει αγόρι μου γουστάρο, άστο. Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί, good the boy! Είμαστε καλά. Είμαστε καλά, όχι! Λοιπόν, μπράβο. Σχετικά με το ανέκδοτο που είπε ο φίλος για τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι 3 μπιπ, 3 πούστ. Κατάλαβες. Μπράβο, καλά που έβαλες μπιπ στο πούστ. Μπιπ εκεί πέρα πάνε πολλά, οπότε είπα το πούστ. Εκεί θα μου πεις τι ρε φίλε. Το έβαλε στο δες. Έβαλε στο μπιπ, στο δες. Στο δες. Ξέρεις κάτι, είναι τρεις και λένε ρε παιδί μου τι θα θέλανε να είναι στη ζωή τους. Ναι, ναι. Και λέει ο πρώτος, εγώ ήθελα να είμαι λέει αεροπλάνο, να περνάω από τα σύννεφα, να τα σκίζω, να με σκίζουνε. Τα σύννεφα. Βουάου λένε οι άλλοι. Πετάει και ο δεύτερος λέει, εγώ ήθελα να είμαι ασθενοφόρο, λέει. Ναι. Να με ανοίγουν από πίσω. Σωστά. Και να κάνω να και ήου, ήου. Ναι, ναι, άμπρα, το ξέρεις. Να με βάζουν λέει το φορείο, το... Αυτό μέσα. Να με βάζουν λέει το φορείο από πίσω, ναι. Ρε παιδί μου. Ναι. Να με κλείνουν την πόρτα και να γυρνάω σε όλη την πόλα. Ναι. Πίπα, πίπα, πίπα. Και να τρελαίνομαι. Α, είσαι ειδικό, εσύ! Όχι, ιου, ιου, ιου. Πίπα. Και πετάγεται ο τρίτος και λέει, εγώ ήθελα να είμαι ποδοσφαιριστής, λέω. Να έπαιζα τελικό, να περνούσα όλη την άμυνα, να περνούσα τον τερματοφύλακα, να το χάνα. Ναι. Και να φώναζε 80.000 κόσμος. Μπιμπι το μπούστι! Κατάλαβες. Πολύ καλά κατάλαβα. Έχω καμιά κλήρωση γιατί τώρα μόλις άνοιξα εγώ. Έχω ένα υπέροχο μίξερ από την Boss, φίλε. Να με βάλεις ευχαρίστως. Να σε βάλω, για πες. Στην κλήρωση, έτσι. Μην πάει έτσι. Πες μου λίγο. 2.33. Εγώ είμαι ο Ελευθέρης. Σε ακούω καθημερινά. Γεια σου, Ελευθερά. Λόγω δουλειά και τα λοιπά, επειδή πρέπει να περιμένω και ας κάποια έχεις δουλειά, 5-10 λεπτά δεν μπορώ να. Και α μην με παίρνει ποτέ. Αυτό την αγάπη μου, γεια σου, αρχή. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Έτσι είναι. Καλά, πάντως θα ξέρω να σε φωνάξω όταν πρέπει να βάλω μπιπ. Έτσι, να τα βάζουμε στα σωστά σημεία. Δεν είναι. Υπάρχει περιστατικό πριν πολλά χρόνια που κάνουμε εκπομπή μαζί με το Βένι. Λοιπόν, και πρέπει να πει τη λέξη μουν ψήρα. Και πάνω στην ροή έχει μείνει αυτό ιστορικό, το θυμάται ο Γιώργος τώρα με πολλά χρόνια που έχει γίνει αυτό. Και λέει, το ανέκδοτο ήταν τι τραγουδάει μια ψήρα πάνω σε ένα string.
τραγουδάει του Βαλάντι, λέει, το ακροβατό σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Και διαβάζει ο Γιώργος και λέει: τι τραγουδάει μια μουνο μπίπ. Και έβαλε τον μπίπ στην ψήρα. Καλά, συμβαίνουν τέτοια πάρα πολλά. Για εμάς μας έχουν φύγει κουβέντες. Πάμε, πάμε γραμμές. Ναι! Καλημέρα. Πάνε καλά, έμαθε η αδερφή του Γεννάη, γέννησε διδυμάκια. Έλα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the και boy. Εδώ φιλέ, εντύπωση, ζουμουσάδες κτλ. Διεθνή καριέρα και τέτοια. Βεβαίως. Μου ζήτησαν παράταση στις παραστάσεις. Βάλαμε μια χαρτί από πάνω, άλλες 10 παραστάσεις και τέτοια. Για βες. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Βεβαίως. Θα σου αποδείξω γιατί θα προκριθούμε με τη Βασιλεία. Ναι. Που μπορεί να μην το έχεις καταλάβει κιόλας ακόμα. Νομίζω δηλαδή ότι δεν έχω καταλάβει. Θα σου ανοίξω τα ματάκια. Έλα, ναι, μπορεί μου, έλα, έλα. Αλλά όμως με μια συμφωνία. Έχω, αντίτιμο. Θα πεις τη λέξη ποιος. Εντάξει. Αν μου το αποδείξεις. Βέβαια. Άρα αυτό θα γίνει αφού περάσουμε τη Βασιλεία. Θα το πεις από τώρα για να σου πω τι αν θα γίνει, γιατί θα γίνει. Σοβαρά μιλάς, προκαταβολή. Δεν πάει έτσι. Φυσικά ρε φίλε, φυσικά. Δεν πάει, τι. Φυσικά. Όταν γιατί θα περάσουμε τη Βασιλεία τότε θα έχεις δικαιώσει. Είναι δεδομένο, μα μόνο που θα σου πω το γιατί θα συμφωνήσεις. Ωραία, μαζί λοιπόν μου και θα πεις δεν υπάρχει πάμε περίπτωση. Πάμε λοιπόν να προσποιηθούμε. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Καταρχήν, με τη Φενέρμπαχτσε πότε ήταν η ημερομηνία που παίξαμε? 19 και 26 Αυγούστου. Μπράβο. Ξέρεις πόσα εισιτήρια δικαιούμαστε επίσημα με το 5% από τη Βασιλεία? 1926. Ρε φίλε, περάσαμε. Δηλαδή τι κι άλλο θες? Περιμένω να ακούσω. Ποιος το λέει αυτό? Αυτός! Αλλαλαλαλ! Καλημέρα! Ευχαριστήθηκες αγόρι μου! Θα κάνω ειδικό ένθετο! Ένθετο θα κάνω! Με περιμένετε στη γωνία άμα τυχόν και... Άμα τι έχει να γίνει, αυτό μόνο! Γεια σου αγοράκι μου! Φιλιά! Γεια! Τι ωραία! Ναι, γεια σας! Μου κάνεις το σήμα της νίκης! Δύο γραμμές, ναι! Πέσαν μαζί ο άλλος, ένας, ναι! Παρακαλώ! 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 Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας! Καλό στο παιδί, ρε! Όχι, ρε Σίμω! Πού είσαι, ρε Σίμω! Έλα, μπορεί να απέχω, μπορεί να απέχω, αλλά ακούω. Τηλεφωνικός. Λόγω, ναι, τηλεφωνικός, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή είναι full σεζόν και τρέχω πανικό. Δουλειά να έχεις, μαναβό και δεν με νοιάζει. Όχι, αλήθεια στο λέω. Δουλεύω, δόξα τω Θεώ, σε μια εταιρεία που εν μέσω κρίσης άλλοι κάνουν απολύσεις και αυτός κάνει προσλήψεις. Μπράβο. Μπράβο, ρε Σίμω. Είναι κάτι το φανταστικό. Φυσικά η δουλειά, όποιος έχει όχι παιδιά για δουλειά, δεν θέλω να ακούω χαζά. Δουλειές υπάρχουν. Απλά ο καθένας κοιτάει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται όμως να δουλεύουμε όλοι επάνω σε αυτό που κάνουμε. Και εγώ με δύο πτυχία π.χ. δουλεύω αυτή τη στιγμή οδηγός. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω το αγαπάω γιατί μπράβο, το ρε, έχω αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Άρε Σίμω, να σου πω το κάτι. Αγαπάω από την πρώτη στιγμή. Πραγματικά. Εάν, σε παραδέχομαι, εάν, φίλε. Σε παραδέχομαι για αυτό που κάνουμε. Ναι, και αν αυτό που κάνουμε δεν το αγαπάμε, άστο, μην το κάνεις, κάτσε σπίτι, πιες φραπέ. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, στα 20 μου, μπορεί αργά, μπορεί νωρίς, δεν ξέρω, το κατάλαβα γιατί πήγα στα ΛΟΚ. Μπορεί να κάνω θεωρία τώρα, αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Στη ζωή δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, εκεί το έμαθα. Έλεγα δεν μπορώ. Και με χτυπούσανε με το κοντάκι ως το κράνος οι παλιοί και με λέγανε γκάβακα, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Και αλλά κοίταξε, λέει, υπάρχει, άλλο εκεί στο στρατό είναι μια άλλη ιστορία. Ας μην ναι, τα βλέπουμε τα πράγματα. Και τις, ναι, το σκεπτικό το είναι ίδιο, το σκεπτικό. Απλά να σου πω τώρα, να σου πω τι με ενόχλησε εμένα πρόσφατα. Φίλος που έχει βενζινάδικο, μου λέει Κωστή, θέλω ένα παλικάρι να δουλέψει με καλά λεφτά, με ένσημα κτλ. Φίλε, ξέρεις πόσο καιρό ψάχναμε. Είπα, τι να σου πω, σε 10 διαφορετικούς ανθρώπους. Κάποιοι δεν μπορούσαν γιατί όντως δεν μπορούσαν γιατί ήταν μακριά η απόσταση ή είχαν άλλη δουλειά. Άλλο αυτό, αλλά άλλο άκουσα αυτό, ναι, μέχρι και το Σαββατοκυριακό. Δεν μπορώ Σαββατοκυριακό. Ενέντε. Δηλαδή είμαι εγώ άνεργος. Είμαι άνεργο και πρόσεξε, δεν μιλάω μόνο για τους άλλους. Δούλεψα. Μπάρμαν, σερβιτόρος, μεταφραστής, τραγουδιστής, ραδιοφωνατζής. Δηλαδή κάναμε και εμείς κάποιες δουλειές, κάναμε έτσι. Ξεναγός έπαιρνα τους Γερμανούς και τους πήγαινα στα νησιά. Την εποχή που δεν είχα δουλειά, έτσι. 15 χρονών, μεγάλος από το Λεμαίδα, 15 χρονών, μέσα στα καζάνια πήγαινα το καλοκαίρι 2 μήνες για να πάω διακοπές και η μάνα μου έκλαιγε, λέει, θα σας δώσω εγώ τα λεφτά.
δεν θέλω να μου τα δώσεις, λέω. Θέλω να τα βγάλω για άρα, να πάω διακοπές. Άρα, για να μην το μακρηγορούμε το θέμα. Κανένας δεν λέει ότι η δουλειά που θα επιλέξετε τώρα είναι η δουλειά των ονείρων σας. Τρουπώστε ακριβώς. Που λέω εγώ. Δεν μιλάει κάποιος. Δεν μιλάει κάποιος ο οποίος δεν έχει περάσει από αυτό το στάδιο και μπορεί αύριο να το ξαναπεράσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Λέω όμως, τρουπώστε εκεί που θα βρείτε, μπείτε κάπου και για να απασχολείστε και δεν, ξέρετε, και δεν ξέρετε εκεί ποιος θα σας δει, ποιον θα γνωρίσετε, πώς θα υπάρξει μια γνωριμία, πώς θα γίνει μια μετάβαση σε μια άλλη δουλειά. Μη μένετε ανενεργοί. Ναι, δεν είναι η δουλειά των ονείρων σας. Έστω εποχιακά τώρα, καλοκαίρι, ενώ ξέρετε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να έχει ημερομηνία λήξη μετά όταν θα κλείσει το ξενοδοχείο ή όταν θα φύγει ο τουρίστας ή όταν δεν θα έχει ανάγκη από οδηγό ή οτιδήποτε. Μπείτε τώρα εκεί κάπου, να πω ένα μικρό παράδειγμα. Φίλος πήγε κάπου που τώρα το καλοκαίρι με ένα φορτηγάκι μοιράζουν πάγο σε μια εταιρεία. Πήγε. Πολύ καλή δουλειά. Πρόσεξε, το παιδί είναι, έχει πτυχίο μηχανολόγου. Πήγε λοιπόν, έκανε τις βόλτες. Έκανε τις βόλτες. Μπήκε σε μαγαζί, βρήκε άνθρωπο που ήταν παλιά σε μια δουλειά σαν αυτή που έκανε. Του λέει, τι κάνεις, μοιράζω πάγο. Μοιράζεις πάγο, θέλω άνθρωπο, λέει. Θέλω άνθρωπο. Τι άνθρωπο, με τις μηχανές και με αυτά. Από εκεί αυτά βρήκε έτσι, την πορτούλα και το Σεπτέμβριο, τώρα συνεχίζει να μοιράζει τον πάγο, το Σεπτέμβριο τον περιμένει να πάει εκεί. Ποτέ δεν ξέρεις ποιο συναντά. Το να είσαι σπίτι σου ή να κάθεσαι στο καφέ μόνος και να σερφάρεις το ίντερνετ χαζεύοντας, μπες ρε παιδί μου, εντάξει, κάνε την καρδιά σου πέτρα, πώς το λένε δηλαδή. Και κάτι μπορεί να βρεθεί. Αυτά. Σίμω δεν μιλήσαμε για πάω, αλλά πιο σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα, να ξέρεις. Μ' άρεσε έτσι όπως μίλησες. Για τον πάγκο δεν θέλω να πω, ειλικρινά σου μιλάω, θέλω να κάνω λίγο υπομονή. Αυτό, ας περιμένουμε όλα λίγο. Αυτά που ακούω, όλα αυτά που ακούω από τα παλικάρια ότι αργήσαμε είναι όντως και εγώ με αυτά είμαι. Σωστό αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά όχι να φέρουμε την καταστροφή. Ίσως αυτοί που είναι εκεί πέρα πάνω ξέρουν καλύτερα από εμάς. Το τηλέφωνο μου τελειώνει σε 493 για την κλήρωση. Φιλιά πολλά! Ζούμε σου αδερφέ μου. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Ρε το Σίμω, έχει καιρό να πάρει. Δεν με ενδιαφέρει, το έχω πει πολλές φορές. Α, διάλειμμα. Έχω πει πολλές φορές. Ας έχετε δουλειά και ας μην παίρνετε ποτέ. Μου λέει ένας, αν έχουμε δουλειά και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Εντάξει. Τι θα θέλω να εύχομαι. Δηλαδή, να είστε άνεργοι για να με ακούτε. Ούτε αυτό εύχομαι. Ούτε θα πάθω κάτι αν 5, 10, 20, 50 από εσάς πιάσετε δουλειά και δεν ακούτε αυτό το διάστημα. Εμένα με ενδιαφέρει να είστε καλά. Άσε που πολλοί κόσμος μπορεί να ακούσει και στη δουλειά. Δεν είναι τηλεόραση. Ένα ακουστικάκι είναι στο αυτί, σας κρατάμε παρέα. Προτιμώ να είστε όλοι με δουλειά παρά να ακούτε επειδή είστε άνεργοι και σας πιάνει μελαγχολία. Δεν θέλω. Μπορεί να δουλεύουν όλοι και ας μην πάρετε ποτέ τηλέφωνο. Σας το λέω ειλικρινά. Μπορούμε να κάνουμε εκπομπή και 2 ώρες και 3 και 5 και 10 χωρίς ούτε μία γραμμή. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε καβάντζα δεξαμενή να πούμε πράγματα. Πολλά. Να πούμε πολλά. Αυτά. Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται με τις άδειες. 27 είναι η τελευταία εκπομπή. Θα κάνουμε και 2-3 ώρες. Νομίζω 20 του προφήτη Λία ανήμερα θα λείπει ο Batman. 20 Ιουλίου και νομίζω 26 ή 27. Θα κάνουμε 2 εκπομπές, 3 ώρες. Θα ξεκινήσουμε 7-10. Κοιτάω εκεί να φέρουμε κάποιους. Εμάς μας βολεύουν οι ημερομηνίες. Δεν ξέρω αν βολεύει και αυτούς γιατί δουλεύουν εξτραδάκια. Αλλού. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα δούμε. Το μυαλό μας πάντως να ξέρετε. Δεν σταματάμε. Μέχρι 27 του μηνός, 10 και 1 λεπτό, είμαστε δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό. Είτε έχει ΠΑΟΚ είτε δεν έχει. Είτε έχει Μουντιάλ είτε δεν έχει. Εμείς είμαστε εδώ. Με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το είναι. Ζούμου σου. Αυτό. Αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011. Εκπληκτικές τέντες. 35 χρόνια εμπειρία ο Καντουρτζίδης. Τηλεφωνήστε στο 430-011, αυτό θα σας περάσει την τέντα. Πείτε και όλα ακούσαμε στον Κωστή τη διαφήμιση. Μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης, αυτοί ξέρουν. Και σόμφιοι μηχανισμοί και καταπληκτικά πανιά και όχι φτηναριά. Όχι φτηνοπανιά που με τον πρώτο αέρα, με την πρώτη βροχή θα γίνουν κουρέλια, θα γίνουν σημαίες πειρατικά καράβια. Κανονικά, ανθεκτικά, υπέροχα πράγματα από την Tenda Home. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, εξαιρετική. Εκεί είναι η κατάσταση, όποιος πήγε ξαναπήγε. Τι να σου πω τώρα, γλύφετε τα δάχτυλά σας. Μην ξεχνάτε επίσης visualstore.gr. Μπείτε για το σκάφος σας, για το αυτοκίνητό σας. Μπαταρίες ειδικές, προϊόντα ήχου, εικόνας, Mac Audio, αδιάβροχα Bluetooth με 29 και 90 μόλις. Μπείτε, ενημερωθείτε, επισκεφτείτε, πατήστε Visual Store, με U όχι με OU, visualstore.gr και ενημερωθείτε, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και βέβαια,
Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης, κορυφαίος πολλά χρόνια. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λεγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και παγωτάρες, φοβερό παγωτό. Τυραμισού, Λίλα Πάουζε, κούκις, Νάνα Μέλια, φράουλα, βανίλια, σοκολάτα, υπέροχα. Μεγάλα ημέρα, σαγνά υλικά και ψωμάρες υπέροχες και αρτοσκευάσματα και παραδοσιακές και μοντέρνες γεύσεις και τα πάντα όλα και τούρτες 3D για τα πάρτι σας. Κάντε τη βόλτα σας και θα δείτε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο στον Νικολαίδη. Διαλυματούπεν και επιστρεφουά! Έτσι λέμε και του βιολιστή το επίθετο, όνομα και επώνυμο. Αχυροκράτημα, δεν ακούω τίποτα, τίποτα δεν ακούω. Είναι η βαρικοία, δεν πειράζει, αντιπαρέρχομαι. Και επίσης... υπάρχουν και απορίες, ας πούμε, το κομμάτι, πώς λέγεται, θα μας ενημερώσεις και θα πατήσεις σε καναλί ή θα το πεις το... ή θα πεις λί. Έχουμε αυτήν την απορία. Μπορείς να μας πεις λίγο πώς λέγεται το κομμάτι, φίλος? Σε ρωτήσαμε κάτι. Άγιο με θέλεις ή αμαρτωλό, λέει το τραγούδι. Οκ. Okay. Άγιο με θέλεις ή αμαρτωλό, πες μου τι να κάνω, σε παρακαλώ. Έτσι, 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 έτσι. Άγιο με θέλεις ή αμαρτωλό, πες μου τι να κάνω, σε παρακαλώ. Ζούμε όσο σε λέω και τα πάντα καίω. Εδώ είμαστε, πουλάκια μου. Έτσι θα πάμε τον Ιούλιο, να ξέρετε. Μην αγχώνεστε. Έχει... άκου, άκου, άκου. Αγάπη μου για μένα, για σένα μαρτήσω. Κορίτσι μου για σένα, για σένα μαρτήσω. Αγάπη μου για σένα. Από μέσα τα σάζια, φίλε, βασοκύθαρα και σάζια. Αγιό με θέλεις. Είναι Γάλλος, Αζαξιό, Μπασιάς, Παρίς Σερμέν, Λιόν. Ένα φεγγάρι πήγε στο Βέλγιο, στη Λόκερεν δανεικός, με οψιόν αγοράς. Ο Αγιό, Ζον-Ζοκ Αγιό. Ο πατέρας του έκανε ντοκιμαντέρ για το βυθό της θάλασσας. Πάμε λοιπόν στις γραμμές για το τελευταίο τεταρτάκι. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώμενουμε. 23, θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν ακούει, πιθανόν να μην ακούει. Εκεί στο πατρικό μου στην Τούμπα, επειδή ξαναγύρισα Τούμπα τώρα και μου έρχονται μνήμες, περνώντας τη γέφυρα μετά τα Γυράδικα, στο δεξί χέρι είναι το ζαχροπλαστείο Γαλαξίας, νομίζω, ή Αφροδίτη. Σούπερ, τι είπα εγώ, ζαχροπλαστείο, σούπερ μάρκετ, ναι. Αφροδίτη. Εκεί λοιπόν, πριν τη Γουίντ, ή αμέσως μετά τη Γουίντ, λίγο πριν το Μασούτι, υπάρχει ένα στενό αριστερά, από το οποίο κατεβαίναμε κάτω στο ρέμα και πέσαμε εκεί. Πέσαμε διάφορα, ρε παιδί μου. Κυνηγητό, κρυφτό, κάτω στο ποτάμι. Περνάει ακόμα, υπάρχει, ρε παιδί μου, γέφυρα εκεί. Ξαναλέω, μετά τα Γυράδικα, έτσι. Πάνω στη Λαμπράκη. Εκεί παλιά ήταν η Κλιματαριά. Σωστά. Εκεί δεν ήταν η Κλιματαριά. Εκεί λοιπόν, τι θυμήθηκα σήμερα, σε έναν τοίχο, ένα παλικάρι, μετά το ματς, το ίδιο βράδυ δηλαδή του ματς, με τον γκολ του Μπορμπόκη στη Μαλίν, στο Βέλγιο, είχαμε κερδίσει 0-1, 1991, σωστά. Είχε γράψει σε έναν τοίχο με μικρά γράμματα, δεν είχε κάνει κανένα τεράστιο γκράφιτι. Είχε γράψει «Καλωσόρισες ήρωα», 0-1, και είχε βάλει ένα θαυμαστικό. Για πολλά χρόνια κανένας ιερόσυλος δεν πήγε να το σβήσει. Μέχρι που βρέθηκε καμία θεία περίεργη και έσβησε ένα ζωντανό κομμάτι. Περνούσα για πολλά χρόνια, γιατί το πατρικό μου είναι εκεί, στο ορφανοτροφείο κοντά. Περνούσα και γυρνούσα πάντα, συνέστα να δω. Υπάρχει ακόμα στον τοίχο. Καλωσόρισες ήρωα, 0-1, με το θαυμαστικό. Μόνο, χωρίς να λέει ούτε ημερομηνία, ούτε match, ούτε τίποτα. Μόνο όσοι το είχαμε ζήσει τότε live ξέραμε ότι αναφέρεται στο παιχνίδι με την... τι πήρε κύπελο UEFA τότε, δεν πήρε, η Μαλίν. Κυπελούχων, πήρε του κυπελούχων. Μιλάμε τώρα για η Μαλίν, ομαδάρα, έτσι. Ξέραμε με πρεντό μέσα και τα λοιπά. Ξέραμε λοιπόν ότι αναφέρεται το σύνθημα σε εκείνο το match. Και περνάω μια μέρα, εντάξει. Αλλά ήταν χρόνια όμως εκεί. Χρόνια ήτανε στον τοίχο. Είχε μάλιστα ένα παλιό φορτηγό μπλε μπικ εγκαταλελειμμένο εκεί. Για πολλά χρόνια. Ένα φορτηγό μπικ.
ξηραφάκια. Και δίπλα ακριβώς στο φορτηγό, καλωσόρισες ήρωα 0-1 με θαυμαστικό. Ένα. Αυτός που το είχε γράψει, ελπίζω να ζει, ελπίζω να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος, να εξακολουθεί να αγαπάμε τον ίδιο τρόπο, με την ίδια τρέλα και καψούρα και γκάβλα τον ΠΑΟΚ. Δύο. Η θίτσα που πήγε και το έβαψε, να μην της ξαναβγεί φαγητό που να μην είναι καμένο από το φούρνο. Να της καεί η ηλεκτρική σκούπα. Να της πέσει η κεραία και να βλέπει μόνο χιόνια στην τηλεόραση. Εσύ που πήγες και έβαψες τη ζωντανή ιστορία. Είναι σαν πιέσια να κάνεις μουστάκια στην Τζοκόντα. Θλιβερή θεία. Λέμε τώρα. Μπορεί να είναι θείος δηλαδή, αλλά λέμε. Ό,τι είπα για τη θεία ισχύει για το θείο. Να σου καεί το ψητό στο φούρνο, ρε μπίπι. Να σου καεί το καρμπιρατέρ. Μοιράζουμε ευχές αγάπης. Μπουκάραμε για ακόμα 10 λεπτά. Κληρώνω καταπληκτικό μίξερ χειρός της Boss σήμερα. Τα δώρα του Παμπουκίδη, Νικολαίδη, Electronet δεν υπάρχουν αλλού. Κανένας άλλος δεν δίνει τέτοια πράγματα. Πάμε στις γραμμές να περατώσουμε. Γεια σας. Αν υπάρχει κάποιος που είναι του Μπιώτης ή που το θυμάται το συγκεκριμένο σύνθημα, το 01, καλωσόρισες ήρωα 01 με θαυμαστικό, θέλω να μου το πει, αν το θυμάται. Ή αν θυμάται άλλο, αλλού, στην πόλη υπήρχαν διάφορα σημεία που υπήρχαν συνθήματα για πάρα πολύ καιρό επίσης, για πολύ χρόνο. Έτσι, δεν μιλάω μόνο στον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας. Μιλάω γενικά για σπίτια, για γονείς. Υπήρχαν σημεία μες στην πόλη και μάλιστα δύσκολα σε γέφυρες κτλ. Άμα πάτε στον περιφερειακό τώρα κατεβαίνοντας από δυτικά προς ανατολικά, είναι ένας που έχει γράψει, έχει πάει από την πάνω πλευρά της γέφυρας, έχει γράψει «Μωρό μου, σ' αγαπάω 7 μήνες». Και το 7 μήνες το έχει γράψει ανάποδα, επειδή το έχει γράψει από πάνω, άμα το δείτε, το έχει γράψει ανάποδα το 7. Θα με θυμηθείτε λίγο, είστε στο ρεύμα που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στην Τούμπα, στην Κατηφόρα. «Μωρό μου, σ' αγαπώ 7 μήνες». Και το 7 είναι ανάποδα. Σ' αρόσκοπος, είναι η Αεροφλότ. Ανάποδα τα γράμματα. Γεια σου Μαριλής! Ήρθε και Μαριλής. Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ιωάννα είμαι. Γεια σου Ιωάννα! Πήρα να πω μια καλημέρα και διαφωνείς, αφού τα λέμε με όλους τους φίλους εκεί συχνά πυκνά στο Facebook. Βεβαίως. Να στείλω χαιρετίσματα στη Χρύσα, η οποία είναι ασύγκριτη σε ταχύτητα. Ταχύτητα. Δεν υπάρχει. Ταχύτητα, αντανακλαστικά και αντοχή. Δεν υπάρχει. Τέτοιο δεν κορίτσι. Υπάρχει. Καταρχήν μιλάμε για μια μάνα η οποία, όποιος ξέρει γιατί μιλάω, μιλάμε για μάνα με κεφαλαίο τομή, διότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί που το αγαπάμε όλοι και είναι κολόνα για το παιδί της. Αυτά τα παιδιά είναι τόσο ξεχωριστά. Τον αγαπάμε όλοι το Γιαννάκη, αλλά η μάνα είναι εκεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ να μοιράζετε τον καημό έτσι και την έγνοια. Απλά βγάζουμε το καπέλο. Την αγαπάω σαν οικογένειά μου τη Χρύσα. Στο έχω πει και κατηδίαν. Εγώ δεν τη γνωρίζω προσωπικά, αλλά νομίζω ότι το αξίζει. Άστο, μην το δέχνεις. Τα χαιρετίσματά μου στη Σοφία, στη Δέστινα, στη Μαρία Τιβού, στη Γιώτα, στο Μάνο. Δεν ξέρω αν ξεχνώ κάποιον, σε όλους τέλος πάντων. Καλό καλοκαίρι να έχουν όλα τα παιδιά και εσύ να είσαι καλά. Ιωάννα μου, πες μου και τα 3 τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 4-32. Γεια σου Ιωάννα! Γεια σου Κωστή! Bye, bye, bye! Bye. Καλημέρα σας! Έχω οπωσδήποτε να διαβάσω το νέο χτύπημα από φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στείλει στο Βέρμπλουμ το site μετά από το «Why do you want to come to ΠΑΟΚ, φερμαλάκα? Come like Χαλκιδική, it hasn't». Έτσι. Ναι, γεια σας! Καλημέρα Κωνσταντίνη! Καλώς το φιλάρετο! Καλώς το παιδί! Δεν στο έχω πει και θέλω να το βάλεις λίγο έτσι στα υπόψη. Ναι. Την προηγούμενη σεζόν είχες δύο φορές να είσαι μαζί με το Σταύρο σε περιγραφή αγώνα. Ναι. Ήτανε δύο μοναδικές φορές, καταπληκτικές. Κάνετε φοβερό δίδυμο και ταυτόχρονα είστε και πάρα πολύ τυχεροί για την ομάδα. Θα δες σου πω το εξής. Και τις δύο φορές. Ένα, αυτό που λες, έχουμε μηδέν ήτες. Δεύτερον, ο Σταύρος είναι ένα παιδί το οποίο ασχολείται νυχθημερών με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, έχει τρομερό χιούμορ που πολλές φορές το καλύπτει αυτό το πράγμα ο ρόλος του καθαρά ρεπόρτερ και δημοσιογράφου. Έτσι, εγώ ασχολούμαι, είναι πιο χιουμοριστικό αυτό που κάνω, βγαίνει πιο εύκολο. Αν έχω τέλος πάντων κάτι. Επειδή έχουμε συμπράξει και στα Σπορ του Βορρά και στον 103, έχει τρομερό γέλιο κόλκας αν χαλαρώσει, αν αφήσει τον εαυτό του. Τρομερό γέλιο. Τρομερό. Και στις περιγραφές όντως δένουμε μια χαρά. Θα τα δούμε. Αυτά δεν τα κάνουμε και τη νέα χρονιά.
Σε ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια. Που μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα με τον Σταύρο, έτσι. Εννοείται. Ναι, συμφωνούμε σε όλα. Μπορεί να διαφωνούμε κιόλας. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές άποψεις για κάποιους παίκτες, για κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό είναι υγεία. Ακόμα και μέσα στο ίδιο το ραδιόφωνο. Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε όλοι, ότι υπάρχει μία γραμμή. Όλοι λένε αυτό. Εννοείται. Έτσι, ξεκάθαρα. Απλά του βγάζεις ένα κομμάτι που δεν φαίνεται πολλές φορές. Μα πρέπει να. Είναι αυτό, είναι, αυτό είναι. Κατάλαβες. Πρέπει να τύχει να πέσει και με στον άνθρωπο να γίνει. Γεια για χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Λοιπόν, τρεις γραμμές. Τι είμαστε, φιλατίντας. Ναι, γεια σας. Πάρα πολύ ωραίος και σχολαστικός ο ακροατής. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την παρατήρηση. Πάμε στον επόμενο. Next, με κάπα σίγμα ταφ. Γεια σας. Κάε στα περμητίδο λεβεντάρχες οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Ρε κουφάλα νεκροθάφτη, σου έχουμε ένα κουφάλα μήνυμα. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κωστάκι, παιδί μου, ρώτησέ με από πού το βρήκαμε αυτό και το λέμε. Από πού. Πες το, ρώτα με. Από πού. Ρώτα. Ρώτησα. Από αυτού, ένα μηδέν. Από αυτού ένα μηδέν! Δεν βάζα! Λοιπόν, κάτσε λίγο. Λοιπόν, από πού, από αυτού! Σε ψάχνω, βρε, σε ψάχνω να σε πιάσω που θα μου πει. Παύλε, ποιο το είπε αυτό, ποιο! Αυτό ένα μηδέν! Αχ, τι έχω, αχ, τι έχω, αχ, τι έχω. Λοιπόν, όχι τρίωρο! Αυτά πολυλογά, θυμήθηκες τώρα του Μπορμπόκη. Αλήθεια, τώρα που θυμήθηκα. Την τότε να με, από πού πήραμε παίχτη, από τον Πασεραϊκό, Γεωργιάδης, αν θυμάμαι καλά. Γεωργιάδης, έκανε φίλε, την ασίστ και βγάλαμε την τότε να μας δώσω. Δύο ασίστ, φίλε. Ο Γεωργιάδης, στα μάτς λοιπόν, της ζωής του ο Γιώργος. Αυτούς, για αυτούς που βγάζουν πολύ μοίρα και δεν πιστεύουν στον Παλογιάννη, στο Λάμπρου, στο Λιμιό. Εσωτερικές μεταγραφές κάναμε ένα σωρό, ρε παιδιά. Παρακαλώ. Που άντρα έχουμε, πρίγιο βυσί έρχεται πίσω. Σιγά σιγά θα γίνουν. Έχω Μάτος, έχω Βαρέλα, έχω Βιερίνια, έχω ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Και να έρθουνε δεν θα παίξουνε, ρε παιδιά, με τη Βασιλεία. Τη Βασιλεία την έχουμε, είπα. Το έχω δώσει προγνωστικό. 1-0 εδώ μέσα και 1-1 εκεί πέρα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Το έγραψες. Κανονικά, φίλε. Λοιπόν, 27 φεύγεις. Πόσο, πότε γυρνάς, δεν μας είπες. 20 Αυγούστου. 20 Αυγούστου. Ναι, ναι. Τετράωρο θα κάνεις τότε. Έτσι, μαστίγωσέ με. Για να βάλεις μυαλό. Μαστίγωσέ με. Γιατί γλιστρίδα πολύ τρως το πρωί. Μαστίγωσέ με. Βλέπετε ότι δεν πέφτουμε. Δηλαδή, ούτε καν προσποιούμε ότι έχω κουραστεί, παιδιά. Πρέπει να πάω διακοπές. Βλέπετε όχι, όχι, δεν έχεις ανάγκη, έχεις ενέργεια μεγάλη. Δεν είναι, δεν θέλω να το παίξω κουρασμένος. Μπορεί να είμαι, αλλά άρε παιδί μου, δεν θέλουμε να βγει αυτό προς το έξω. Άνθρωπος είσαι, τα μηχανήματα έχουν κουρασίσει. Δεν κατάλαβα, πάω καφού διότι επειδή βρε, πάω καφού επειδή διότι. Πάω να γεμίσεις τις μπαταρίες, να μας έρθει και γούρι να πάρουμε κανένα 2-3 παίχτες που χρειαζόμαστε. Έτσι, Κωστάκη, πάρ τον πουλο να πάρουμε κανένα παίχτη, αυτό ήθελες να πεις, εκεί ήθελες να καταλήξεις. Λοιπόν, το άλλο θέμα τακτοποιήθηκε, το άλλο θέμα. Όλα τακτοποιήθηκε. Όλα είναι τα πάντα. Μπράβο, τα αυτό. Πάντα όλα. Αυτό. Φιλιά τα πολλά. Όλα. Δεν με είπες ποιος αυτός να σου πω. Θα το πούμε αυτό, αλλά θα με πιάσει κανονικά. Δεν θέλω να το κάνουμε στημένο να αναβαβά. Όχι, όχι. Άμα είναι στημένο, δεν τη βρίσκω. Έχω ένα άξι να σου τη φορέσω. Θα μου τη φορέσω. Θα δούμε πότε. Τώρα πολλοί με βρίζουν που περιμένουν στην ουρά, αλλά δεν πειράζει. Έλα ρε, κρατήσω λιγάκι. Ποιος σε βρίζει. Αυτοί που περιμένουν, τι θα κάνουμε, οι συνοπαδοί μου. Ρε, σου δίνω πάσα τώρα, ρε. Μια φορά ο Συντριβανίσιος θα κρατήσει 2 λεπτά. Σου έδωσα πάσα. Σε ρώτησα, βρε, σε ρώτησα. Σε ρώτησα ποιος περιμένει και μου λες αυτοί που είναι μετά. Ποιος περιμένει. Αυτός ένα μηδέν. Γεια σου, Παύλε. Τους λατρεύω αυτούς, φίλε, που δεν σταμάτησαν ποτέ. Που έχουν όλα τα άλλα τα θέματα, έχουν και αυτό, δηλαδή. Τόσο ωραίο, τόσο αγνό. Μια γραμμή τελευταία, να κληρώσουμε και τη μιξεράρα μας. Νέοι, ξάδερφος του Ρέι. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε τι δώρο θα κάνω στον Κωστή, αν κάτσει τελικά η φάση και βρεθεί αυτό που θέλω. Τι δώρο. Δώρο άδωρο. Ναι, Κωστή. Δώρο άδωρο. Κωστή, το ζητάς εδώ και καιρό. Αν κάτσει η φάση, θα γίνει αυτό που θέλουμε. Του τέστην. Λοιπόν, άκου τώρα. Κάτω στην Αθήνα
Έχω 2-3 άτομα που δουλεύουν στην ανακύκλωση. Μάνα, μη μου πεις την πινακίδα. Λοιπόν, μη μου πεις την πινακίδα, θα αποθεωθείς. Θα αποθεωθείς. Μιλούσαμε, άκου. Ναι. Μιλούσαμε και πάνω στην πλάκα μου λέει κάτι πινακίδες, λέει έχουμε πεταμένες εκεί πέρα. Αμάν, έχει γούστο. Μία είναι σπασμένη, φίλε. Μου λέει, κοίταξε, εάν δεν την βάλαμε στην ανακύκλωση και την έχει λιώσει, τότε λέει θα σε στείλω Σαλόνικα. Άκου, τι θα κάνουμε. Αν αυτό γίνει, περίμενε να πούμε. Θα πάω να την πάρω, θα πάω στο Διερήνιο να την υπογράψει και θα στη φέρω, ρε φίλε. Καταρχήν, σε υπερευχαριστώ μόνο που το σκέφτηκες. Δεύτερον, αν αυτό γίνει και βρούμε την πινακίδα, δεν έχω δικαίωμα να την κρατήσω στο σπίτι μου. Θα την πάρουμε την πινακίδα αυτή και θα την πάμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτή η πινακίδα πρέπει να είναι σε ένα ιδιόμορφο μουσείο που αύριο θα γίνει, επειδή θα υπάρχει το σημαίακι του Μουσλίμοβιτς. Π.χ. ή θα υπάρχει, ξέρω εγώ, ο επίδεσμος του τάδε παίχτη που θα έχει αίμα επάνω. Ή τα παπούτσια λοιπόν, του Κούδα από το τάδε μάτς. Θα υπάρχει, θα γίνει αυτό, όταν θα γίνει νέα τούμπα. Από πλάκα ξεκίνησε η συζήτηση και το λέω, εσύ θέλω να μου βρεις, έχεις καμία πινακίδα, θα μην μου λέει, έχω κάτι σπασμένος που ήρθαν από το ΆΚΑ και τα λοιπά. Εάν δεν έχουν πάει, λέει, στην πράσα τέλος πάντων, θα στη φέρω. Και θα την στείλω Σαλόνικα. Θα αποθεωθείς. Οπότε θα την βάλω να την υπογράψει πακέτο ο Διερήνιος στο λόγο. Απλά θα την πάμε στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε δικαίωμα. Αυτό είναι, αυτό και είναι ένα... Και ξέρεις ποιος με βοήθησε. Αυτός ένα μηδέν. Δεν σε κάσα ρε κουφά. Δεν σε κάσα. Φιλιά! Γεια σου Μανόλο! Φιλιά! Φιλιά! Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα. Ξαναχτύπησα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος φίλος. Στου Βέρμπλουμ το Facebook, το προσωποβιβλίο. Καμ του Παοκάρα. Καμ Παοκ. Του έχουν γράψει good luck κτλ. Καμ του Παοκ. Μωρή πεκτούρα. Κανονικά το μωρή πεκτούρα, έτσι. You will gavlosis your life. Τι ωραία παιδιά, αν ήμουν Βέρμπλουμ, που θα έλεγα αυτοί οι άνθρωποι, μόνο που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αυτό, δείτε λίγο τι υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί της Norwich στον Πούκι. Τον λιδωρούν, τον κοροϊδεύουν. Ποιος είσαι, δεν σε ξέρουμε και τα λοιπά. Άρε κοροϊδάρα, πήγε στη Β' ρε. Στη Β' Αγγλίας. Καλά πάθεις, δεν πειράζει. Ακούστε τώρα τι μήνυμα του στέλνει άλλος φίλος. Hope to see you in semi-finals against Russia. Του γράφουν. Ελπίζουμε να σε δούμε στα ημιτελικά εναντίον της Ρωσίας. Και όντως αυτή δεν είναι η σειρά. Λέει τώρα. You don't want to come to PAOK. Άκου. You don't want to come to PAOK, γράφουν στο Βέρμπλουμ. Είναι καινούργιο αυτό, είναι τελευταίο. You don't want to come to PAOK. No, because no. Γιατί όχι. Don't break here to me. Μη μου τις πας εμένα. Εντάξει, είναι 100% χιουμοριστικό. Αυτό είναι επίδες, έτσι δεν υπάρχουν αυτά τα αγγλικά. 6 years with frozen balls are too much. 6 χρόνια με παγωμένα είναι πολλά, του λέει. Το ψάχνει να το πουλήσω, να πούμε με GPS. Μες στα κρύα, με μείον 20. Βλάκα! Βλάκα, του λέμε. 6 χρόνια με παγωμένα, κακαλά. Έλα εδώ. Λοιπόν, call Maurizio to tell you. Βάζουμε και τα κονέ μας. Δηλαδή, πάρ' το Maurizio να σου πει, ρε Ντουγάνε, να πούμε. He warmed his bones to Θεσσαλονίκη. Ζέστανε τα κοκαλάκια του στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει, πρέπει να το βρούμε αυτόν. Θα σε στείλουμε ένα φάσα, σου κάνουμε δώρα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, you want Παέ to buy you a house, a bird told me, eh? Θέλεις η Παέ να σου αγοράσει σπίτι, ένα πουλάκι μου το είπε, a bird told me. Δεν υπάρχει. Deafy to be, άντε deafy να γίνει, δηλαδή αφού δεις και σπίτι, deafy to be. Φίλε, πρέπει να βρούμε ποιος είσαι, αυτός είναι μηδέν. Say the yes, πες το ναι. My πασά, πες το ναι πασάκα μου. Δεν περιγράφω άλλο, δεν μπορώ. Say the yes, πασά, and everything will take the road. Πες το ναι και όλα θα πάνε. Χρήσατε, δεν υπάρχουμε μαζί. Το πασά του Άρθελ. Α, το πασά του Άρθελ. Θα γίνονται αυτά, ρε. Μπήκε ο Χρήστος να πει το πασά του Άρθελ. Παιδιά, φίλε, καλά, 4.500 από κάτω έχουν πατήσει like και λίγοι είναι. Αποθεώνουμε το χιούμορ σου φυσικά. Ο Μάγκας έχει γράψει, να πούμε, ιστορία εδώ. Μόνο αλήθειες λέει το μήνυμα παρεπιπτόντος. Και το κοκαλάκι σου θα ζεστάνεις και πάρε το Μαωρίτσιο να σου πει
και πασάστασε εδώ και θεώστασε. Αν πεις το ναι. Αν δεν πεις το ναι, μπορούμε να σου πούμε το μέλλον σου. Να στο προεξοφλήσουμε. Θα έχεις χάσει την ευκαιρία να βιώσεις τα 32 σου αυτά που βίωσε ο Πάμπλο Γκαρσία, ο Πάμπλο Κοντρέρας, ο Μουσλίμοβιτς, ο Λίνο, ο Κοσεϊσάο, αυτά που βίωσαν αυτοί. Ο Μάτος, ο Βαρέλα, ρώτα τους. Ρώτα ρε, πάρ' το τηλέφωνο, σε προκαλούμε. Να δεις, αυτό που θα ζεις εδώ δεν θα το έχεις ζήσει πουθενά, δεν θα το έχεις φανταστεί. Nowhere. Τελειώσαμε. Μαέστρο, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 59, όχι, μέχρι το 61, να δώσω. Το 61. Λοιπόν, το μίξερ κερδίζει ο Βαγγέλης σε 6.50. Βαγγέλης σε 6.50. Τηλεφωνείς τώρα στο 2310, μην πάρεις 2310, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888 και μας λες το ονοματεπώνυμό σου. Θα πας στην ηλεκτρονέτ που κύριε Ζικολέσης που έχει τρομερά πράγματα. Boss Siemens Pizzos για να πάρεις το υπέροχο μίξερ χειρό. Σχόρη δεύτερης ώρας, λαδόκολα από το κορδελιό στο καρμάκιο ή όποιος πήγε κλαίει όταν έρθει η ώρα να φύγει. Κλαίνε, τελειώνουν, πληρώνουν και κλαίνε. Λέει, φίλε, μπορούμε να ξανάρθουμε σήμερα την ίδια μέρα. Δηλαδή, μεσημέρι φάγαμε να έρθουμε το βράδυ. Να έρθείτε, λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω. Και οι χαρτοπετσέτες του είναι νόστιμες και τραπεζομάντιλα. Και οι καρέκλες. Και οι καρέκλες είναι νόστιμες. Φυσικά, Tenda Home, μοναδικό στην Τέντα, 35 χρόνια εμπειρία. Και βέβαια, visualstore.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρονικό. Για ό,τι θέλετε. Για car audio προϊόντα, για το σκάφος, για το αυτοκίνητο. Αυτά που λέτε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Έρχονται τα παιδιά της Τρόικας, του Λίμπερο. Εδώ είμαστε και έτσι τα πάμε. Bye, ζούμου σου λέμε. Γεια σας, γεια σας.